Είναι δύο παχτοπόδι, αν καταλαβαίνω είναι το live αυτό. Ας βάλουμε το SDN τώρα. Τι έγινε ρε φίλε? Τι να γίνει, ό,τι γίνεται μαθαίνεται. Ποιες είναι οι απορίες σου? Άκου να σου πω Γιάννη, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά φίλε. Για πες μου. Έχεις ανοιχτεί στα media πλέον και με ρωτάνε όλοι τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Ναι. Τι κάνει ο δικός σου, πώς την έχει δει και τέτοια. Λέω, δεν σας βλέπει, λέω όλους. Ακριβώς. Είστε για γέλια. Ναι. Είστε αστείες οντότητες μπροστά του. Ναι. Και όλοι μου λένε ότι έτσι και σε πετύχουν πουθενά, σε δώσουν κάτι φάπες γιατί πολλά λες. Έτσι μου λένε. Φάπες. Ναι, έτσι μου λένε, δεν θέλω να μαρτυρήσω. Όπως με βλέπετε, πάρτε φόρα, φασόλια. Εγώ σου λέω τι μου λένε. Ωραία, πες αυτούς που σου λένε. Ναι. Να πάρουν φόρα. Τη λέω παιδιά, είναι καλό παιδί, λέω, μη το πειράζει. Την κατηφόρα εκεί πάνω από τη Σταυρούπολη, εκεί η Βενιζέλο δεν τη λένε αυτή, η Νεάπολη πια είναι η μεγάλη. Νεάπολη είναι η Βενιζέλο. Ναι, την κατηφόρα όλοι. Που είναι η πίτσα το ρίσκο, θεϊκό όνομα φίλε. Να πάρουν φόρα. Υπάρχει μια πιτσαρία εκεί στην... Έλα βρε Σούπερμαν, έλα. Κοκκινοσκουφίτσα από τη σκύδρα μας ήρθε. Γεια σου Μαρία. Όχι δεν είναι η Μαρία, η Μαρία είναι το μωρό μου. Μαρία μου. Έλα εδώ. Πάμε την καρέκλα. Καταρχήν δεν είμαι από τη σκύδρα. Από τη σκύδρα είσαι και δεν το ξέρεις. Και βγάλε αυτό το μπουφάν που έχω και τελείς και είμαι ο Ντέξτερ και θα σας φάξω σε 4 λεπτά. Μπράβο. Γεια σου Κατερίνα. Κατερίνα είναι μια φίλη μας. Τη μεγαλώσαμε στα πόδια μας. Στα γόνατα. Δεν τη βλέπουμε σεξουαλικά. Είναι τεράστιο το χάσμα γενναιών. Πόσο είσαι, 22? 22. 22. Πάνω στα δέντρα είμαστε. Όταν γεννήθηκε, δηλαδή ήμασταν. Είχα δύο κύπελα. Πότε γεννήθηκες? Το 95. Όχι, ένα κύπελο είχα. Ένα κύπελο είχα. Ένα κύπελο. Με ποια ομάδα? Τον ποια ομάδα. Ποια ομάδα να είναι. Έτσι. Τι λέγαμε τώρα, κάτι λέγαμε και μας διέκοψες. Χίλια συγγνώμη. Ότι κυνηγάνε. Ότι λέω παιδιά είναι καλό παιδί, μην τον πειράζετε. Και λέει να το κλείσει λίγο, λέει, γιατί δεν έχει τέτοια. Θα τις φάει τις φάπες του. Εδώ μέσα Αύγουστο έχουμε Βασίλη, 40 βαθμοί. Καλά είναι, καλά είναι. Λιώνει το κορμί. Καλά είναι, καλά είναι. Μπήκε η Κατερίνα μέσα που είναι καυτή γυναίκα. Ναι. Ναι, το αυτό το που έκανες πολύ ωραίο. Φαντάζεσαι το ακροατής ότι... Οκ, εντάξει. Η Κατερίνα λοιπόν θα μας κάνει παρέα, φαγώθηκε πότε να έρθω στο στούντιο και πότε να έρθω στο στούντιο. Είχαμε μια κουβέντα με την κολλητή της προάλλες, η οποία δεν πιάνει το κινητό της γιατί κάτι την ήθελα. Γιατί δεν πιάνει το κινητό της εκεί που είναι? Έχει θέματα. Με το κινητό? Όχι, άλλα θέματα. Την πιάσαν πουθενά, την έχουν συλλάβει? Όχι, όλα καλά. Θα κάνουμε έκτακτη συνεδρίαση για να στα πούμε. Ωραία. Σαν φιλενάδες, Εντάξει, είμαι ο μέντορας, είμαι εγώ της κατευθύνω. Τώρα κάτσε από εκεί πέρα, δεν βλέπω εγώ. Έλα, τι έρχεσαι μόνο, τι? Να μπεις στη μέση. Γιατί να μπεις στη μέση, χάσω εγώ το καλό μικρόφωνο. Κάτσε εκεί που είσαι, καλά είσαι. Έλα, να, δες την τώρα. Το μικρόφωνο το παίρνεις στο στόμα σου, άλλα κι άλλα. Εντάξει, άιντε. Τι γελάς? Κοκκίνησε. Δεν μπορώ. Δεν σε θέλω τροπάλι. Τι ξύπνησε ο Βασίλης, είναι γυναίκα, εδώ πέρα ξύπνησε. Ο Βασίλης πρέπει να θέλει να παραιτηθεί επιγόντως. Φόπο, διαβάζει και εγκέφαλο βλέπω. Δεν περνάει καλά μαζί σας. Δεν περνάει. Ωραία. Εδώ βλέπουμε και μια φωτογραφία πάρα πολύ καλή και αθλητικό ραδιόφωνο, το Λευκό Πύργο. Ποιο ταγάρι το έβαλε αυτό τώρα εδώ σε αθλητικό ραδιόφωνο. Ναι, πραγματικά δηλαδή, να τρελαίνεσαι. Γιάννη μου αυτά που λες, μη σε πετύχουνε. Αυτό μόνο, άξι, τίποτα άλλο. Με πετύχουνε. Αυτό μόνο. Ποιοι είναι αυτοί όλοι με το πρες? Με το καρτελάκι πρες? Αυτοί που είστε όλοι ένα μέτρο και ένα μίλκο? Ποιοι ρε? Κατρίνα, έχεις παρατηρήσει ότι όλοι οι δημοσιογράφοι είναι κοντοί? Όχι, λες, έχω, μόνο δύο είναι. Έχω ευστραφούλιδες και ψηλούς φίλους. Στον Άρη όμως. Στον Άρη. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά του χοντρού αργιανού δημοσιογράφου με τον χοντρό παόξι δημοσιογράφου? Ξέρεις ποια είναι η διαφορά? Τα γυαλιά. Όχι, έχουν βυζιά. Αυτοί. Οι αργιανοί. Ναι, είναι από τους χοντρούς που έχουν βυζιά, ρε αγόρι μου. Δεν είναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι. Είναι βυζαράδες χοντροί. Είναι άλλου είδους. Είναι πιο soft χοντροί. Το Τσαλτίδη και το Σαρόπουλο έρχομαι. Το Σαρόπουλο, τα σου και ονόματα. Για να λέμε και ονόματα.
Αυτή είναι η αλήθεια. Α. Ενώ σε εμάς δεν έχουμε τέτοιους. Είναι fit η δική. Είμαστε χοντροφίτ. Εμείς. Αν και τώρα τελευταία βλέπεις ότι έχω δυνατήσει. Τα βλέπεις. Τα 8 ποιοτικά λεπτά γίνανε 8,5. Ανεβαίνεις, ε. Ανεβαίνω, φίλε, και το καλοκαίρι. Σφιγμούς ανεβαίνουν, ναι, όταν τα δένεις αυτά τα 8 λεπτά ή σε ρεκόρ. Εντάξει, εντάξει, φτάνω μέχρι 120. Τους μετράω μετά για το έμφραγμα. Φοράς το ρολόι αυτό που κάνει ντιντιντ όταν τους περνάς. Αποδείχτηκε βέβαια. Ξέρει η Κατερίνα, δεν παράγει κόπτες. Σε πρόσφατη κουβέντα που είχαμε, Γιάννη μου, με γυναίκες, αποδείχτηκε ότι τα 8 λεπτά είναι αρκετά, εντάξει, με κοροϊδεύες. Με ποιες γυναίκες? Άσε, 22 χρονών είσαι, μωρή. 22 είσαι, σταμάτα. Ναι, αλλά είσαι μου. Ποια φίλη σου? Είναι 34. Όχι, 8 ποιοτικά λεπτά, αυτά είναι, παιδιά, όποιος τα θέλει. Αυτά δεν μπορούμε παραπάνω, τι να κάνουμε τώρα. Δίνουμε έγκλη όμως. Έγκλη. Αυτή είναι η αλήθεια. Πράσινα μάτια, γνώσαμε ραβδόσεις για περισσότερη ευχαριστή. Ευχαριστώ, μπράβο Κατερινάκη μου, τα λες πάρα πολύ καλά. Θα για... τα λέγαμε πότε. τι έκανες στο Star Game? Έβαλες κανένα πόντο? Παπάδες. Πρώτα απ' όλα, πόσο κερδίσατε τους νέους? 20 πόντους. 20 πόντους. Ναι, για πλάκα. Βλέπεις τώρα, Κατερίνα? Τα βλέπεις, ο έμπειρος. Τι να βλέπει, αφού έχεις μπει μπροστά, κάτσε πιο πίσω. Μα πώς θα κάνουμε, τα δύο μόνο κάνουμε, έχει μικρόφωνο. Έχει πέσει η κυλίτσα του, τα βλέπω όλα. Τα βλέπει όλα. Εσύ τα βλέπεις όλα ή καθρέφτη? Έχω κάνει δώρο καθρέφτη. Με αυτό σου, ε. Όχι, όχι. Σε άτομο. Έχω κάνει. Φορτωμένο, ε. Τον έκανε με σύρμα το χαδέσει. Του έκανα δώρο στα γενέθλια και με έβριζε. Λέω για να τον δει 20 χρόνια και τον δει. Τι είναι, γέρνει. Τα λιώνει τα μικρόφωνα μου. Γέρνει το μικρόφωνο. Θα μας πεις πώς πέρασες το All-Star Game τώρα? Κοίταξε, το All-Star Game ήταν κάτι φανταστικό, κάτι πάρα πολύ ωραίο. Mm. Βρεθήκαμε οι γενιές που πληρωνόσαν κανονικά λεφτά. 4 μέχρι 80 γεννηθείς. Ναι. Που παίξαμε μαζί πολλά χρόνια. Δηλαδή η πεντάδα σας ποια ήταν? Η πεντάδα ήταν Παπαλουκάς, Διαμαντίδης, ο Βούξεβιτς, είχαμε και ξένο. Ναι. Ο Φώτσης και ο Παπαδόπουλος. Πάγκους είχανε, σε φάγανε. Ο Μπάνερ, αδερφέ, λέει Γιάννη, όχι από τώρα. Λέω, στο πεντάλ του βάλουμε, λέω να αρχίζω να κουπανάω. Εντάξει, μου λάσε λίγο τεχνική πρώτα. Τους χόρεψε λίγο ο Λάζαρος με το Φώτση. Μετά μπήκα εγώ. Πεντάρι, ποιος είχε, ποιος είχε να δει. Μπήκε να λάμψει. Πεντάρι, αυτοί ποιον είχανε? Ναι. Τον Κότα. Τον Κότα είχανε. Ναι. Δεν τρέπεστε λίγο. Γι' αυτό τι. Δεν τρέπεστε λίγο. Πρώτη φάση. Ο Κότας με δύο τάφε, εντάξει. Δηλαδή ακόμα και για Κότας. Κράτας. Για λίγο. Είναι ταλικό. Ναι. Αυτό που ήταν το φοβερό ήταν όταν σφύριξε ο διαιτητής 3 λεπτά για να μαζευτούμε για να μπούμε πριν το τζάμπολ. Λέει ο Μπάνε, παιδιά, μην το παίξετε γαμπρί και τζόβενι και αρχίζετε τα μαγικά και μη χτυπήστε βασικά και αυτά. Τσουπ, άλλαξε το πρόσωπο ολονών. Εκεί που γελάγαμε και κάναμε, μπαίνει το πρόσωπο του. Ναι, θέλω αίμα. Ναι. Και από την πρώτη φάση αρχίζω, τα μπίνει λίγο ο Παπαλουκάς. Στέλνει το Διαμαντίδη σαν διάρρη, τώρα λέω και τεχνικά. Εσύ αυτό, Λάζαρε, πώς θα ρεβεύω, Φώτσι, αυτό, βγες, καλό σκρίνο. Ξεκινάμε τρίποντο. Δεύτερη φάση τρίποντο, 6-0. Μετά. Τα παρατήσανε νεαροί. Γελάγανε. Μας λέγανε παππούδες, πού τον μπαστούνι. Κόνιαρης έπαιζε. Έπαιζε και ο Κόνιαρης. Ναι. Όλοι παίζανε. Ο Χαραλαμπόπουλος και ο... Ο Χαραλαμπόπουλος θες δεν έπαιζε. Και ο Μήτογλου. Ναι. Ο Μήτογλου όντως έχει τεράστια μύτη, φίλε. Πιστεύω είναι ο νέος πρόεδρος. Τι είναι ο νέος πρόεδρος? Ο νέος πρόεδρος. Ναι. Στον μπάσκετ. Ναι. Έχει όντως τεράστια. Είδα στο βίντεο κλιπ που έπρεπε να. Εντάξει, ξέρεις τι κάνει. Πες κάποιος να σε σπρώξει να πέσει κάτω. Mm. Κάνε λίγο έτσι, επειδή μου παίρνει στο υγεία που είναι απέναντι. Και το άκα. Ξέρει ποιος την έκοψε? Ο Ρατζιές. Όχι. Sure. Φίλος ο Λιαδέλης. Παλαγιώτης ήταν, όντως. Ναι, αλλά τράκαρε. Τράκαρε. Αλλά Μελιτζανή ήταν. Δεν τράκαρε. Τράκαρε το καλοκαίρι. Μελιτζανή ήταν όμως, δεν ήταν μεγάλη. Ήταν Μελιτζανή. Ήταν κατάταγμα, λέει, στην ασφάλεια. Mm. Έξυπνο. Έτσι, έτσι. Εσύ τι έβαλε? Δεν έβαλα, μου τα βάλουμε. Όταν πες το κασέρι, από τον πρόεδρο. Από πρόεδρο κιόλας. Από πρόεδρο. Έτσι πρέπει. Μάλιστα, Κατερίνα, προτιμά πλέον τα παιχνίδια του Άρη. Δεν έρχεται στον ΠΑΟΚ, Γιάννη μου, να ξέρεις. Αφού είσαι ΠΑΟΚ σου, τι έγινε? Δεν με αγαπάει άλλο, με απορρίπτει αυτόν τον καιρό. Κάποτε με αγαπούσε, ήμασταν ομάδα.
Τώρα το πιάσει τα ψυχολογικά του, νιώθει απειλή. Ξέρεις τι παθαίνω. Τα μεγαλώνουν αυτά τα κορίτσια. Ναι. Τα φτιάχνουμε στην κοινωνία όπως πρέπει να είναι, δηλαδή σκάρτα. Ναι. Εντάξει. Και από κάποια φάση και μετά αισθάνεσαι ότι δεν έχεις κάποιο λόγο να συμβάλλεις στην εξέλιξη. Ήδη έχεις δημιουργήσει ένα σατανά. Τελείωσε. Όχι, απλά την αφήνω να πάρει δεν το δρόμο. Άλλο της. Να δώσεις. Όταν σφίξει. Άλλο δεν έχεις να δώσεις. Εγώ. Έχει. Τα άμαθε όλα. Δεν έμαθες τα όλα. Εντάξει, πάντα θα έχω. Αλλά άμα τα δώσεις με μία. Παραστράτησα λίγο και μου το κρατάει. Ναι, παραστράτηση είναι η αλήθεια. Αλλά. Αλλά εγώ με τη Λάρισα ήμουνα. Με τη γούνα μου ήρθα. Σταυροπόδι, βγήκε φωτογραφία. Όχι, δεν τα κάνω αυτά. Εντάξει. Γιατί μετά δεν μπορώ να κοροϊδεύω το Σταύρο για τα project του. Κρατάω low profile. Σε όποιο γήπεδο κι αν πάω. Όχι, είναι δυνατή για 22. Ναι. Ναι. Και την κολλητή της, όχι 22, λίγο 24-25 την πιάσαμε στο στόμα μας. Άργησες. Ναι, αλλά δεν, η δουλειά ήταν εκπληκτική. Εμένα με ανέβαινε στα 17. Ναι. Early. Εκπληκτική ήταν η δουλειά και εκεί. Κορυφαίο μοντέλο φτιάξαμε, φίλε. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορούμε να πούμε στον αέρα τώρα τι έχουμε κατορθώσει σε αυτήν την κοινωνία. Κάποτε ελπίζω να αναγνωριστώ. Θα μου κάνεις ένα post όταν θα φύγω από το τούτο μάτι ο κόσμου. Θα σου κάνω, εννοείται. Ένα ποστάκι ότι. Σαν το βίντεο του γάμου της Χριστίνας θα είναι το post. Με φωτογραφίες. Έχω μια φίλη. Θα κάνουμε βιντεάκι τώρα παντρευτεί. Ναι. Team viewer. Team viewer. Όπως κάνουν όλοι με τις φωτογραφίες, πώς είσαι μικρός, μεγάλος, το ζευγάρι. Όλους τους παραλίγο γαμπρούς. Όλους τους παραλίγο γαμπρούς. Θα πάρουμε εκεί popcorn, πιτζάμες. Τέσσερις μέρες βίντεο κλιπ θα είναι. Μα την πήρα πριν τηλέφωνο και δεν σήκωνε. Δεν είχε σήμα. Τέλος πάντων, την αγαπάω όπως και να έχει. Πάντα στήριζα τις επιλογές της. Η τελευταία με εντυπωσίασε πλάκα πλάκα. Έτσι, όλους μας εντυπωσίασε. Ναι, ναι, με εντυπωσίασε. Θετικά εννοώ που είναι σπάνιο, αλλά ναι. Εμένα οι επιλογές μας εντυπωσιάζουν. Όχι, εσύ είσαι αστεία περίπτωση σε επιλογές. Μπορεί να σας... Φίλος μας, φίλος μας, αλλά γενικά και αυτοί έχουν αστείες επιλογές. Δηλαδή και εσύ δεν είσαι πιο εύκολος άνθρωπος στον πλανήτη. Άμα σου γυρίσει, ξέρεις ότι βαράει τους άντρες της. Ποιος? Αυτή. Δηλαδή με έχεις για τέτοιο άνθρωπο. Αφέντρα είναι. Τους βαράει κανονικά. Άμα κάνω καμία στραβή, τους περιμένω από κάτω και σούτια. Κανονικά, μα κάνετε λίγα. Κανονικά. Κανονική. Του άνοιξε το κεφάλι του ενός. Πάμε πάλι. Είμαι άρα, το Ρόντο. Να, κάτι τέτοια ας πούμε δεν τα άμαθα ποτέ. Πήγαινε box μικρή, ξέρει να βαράει. Δεν έστελε μπαλέτο σαν όλα τα κοριτσάκια. Πήγαινε box, ξέρει να βαράει, ο άλλος δεν ξέρει το βόδι. Λέει τώρα εντάξει, τώρα δεν μας κάνει γκόμενα. Πάτα κιούτα, πάτα κιούτα. Τώρα θα βγάλω φρονιμίτες όμως. Νιώθω πόνο αυτές τις μέρες. Θα οριμάσω. Έρχεται τώρα. Έρχεται τώρα, 22 είσαι και περίμενα ακόμα. Μέχρι 27-28. Το ξέρει το έργο. Θέλει λίγο rotation να γίνει. Ωραία, λοιπόν, είναι η εκπομπή του έτο. Μας στηρίζει ο Μαλλιάς, Μακρυγιάννη 46. Κοίτα, εδώ πέφτει αυτό. Βίδωσέ το να μην πέφτει. Μακρυγιάννη 46, ο Μαλλιάς κουρεύει το Γιαννούλη, δηλαδή τον κάνει άνθρωπο. Αυτό δηλαδή πραγματικά θα έπρεπε να είναι το 8ο θαύμα του κόσμου. Τόσο ωραίο που τον κάνει. Σπα πριβέ. Σπα πριβέ. Απήγα χθες. Και. Είμαι δεν πήρες τηλέφωνο. Τι έκανα χθες. Να σε πάρω τηλέφωνο. Χθες λιποθύμησα. Ψάχνω να σε βρούμε όλη την ώρα. Λιποθύμησα χθες. Πότε ήμασταν έξω, προχθές. Προχθές. Χθες λιποθύμησα. Και που λες, έκανα ωραίο μασάζ. Μόνο μασάζ χθες. Έλειωσα. Και πώς σηκώνεσαι μετά. Άκου λίγο να σου πω τώρα. Εγώ με το μασάζ το δέχομαι. Ναι. Πάω σπα πριβέ, ρε φίλε. Ναι. Και μου κάνουν μασάζ. Και μετά δεν θέλω να σηκωθώ. Θέλω να την πέσω. Να την πέσεις. Δεν πρέπει να έχω ένα δωματιάκι να ρίξω έναν ύπνο και να σηκώθω. Να έχει δωματιάκι. Ωραία, αυτό. Είδες, τα βρήκαμε. Κολέτη 24, δίπλα στο One Salonica. Όλα εκεί, σπα, χαμάμ, τζακούζι. Το χαμάμ ωραίο ήταν τις προάλλες. Ναι. Ωραία, καήκαμε. Αυτό το μασάζ ήταν κορυφαίο επαγγελματικό. Να πάμε μετά το πέταγμα του Χαρτετού, την καθαρά Δευτέρα. Να πάμε. Θα λείπω. Θα φύγω. Τι, θα το κάνεις event, τον αετό. Θα τον απολαύσεις. Πώς θέλω, μηνυματάκια. Χαρταϊτούς. Πετάει κάθε μέρα εδώ λίγο χαρταϊτούς, μην αγχώνεις. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα εδώ.
Σήμερα ήταν μια πολύ ήρεμη μέρα στο Λίμπερο, πλάκα πλάκα. Δεν μου έστειλε κανείς γιατί είπε αυτός, τι είπε ο άλλος, τι είπε ο παράλλος, γιατί ο ένας, γιατί ο άλλος. Στο μεταξύ τι γίνεται. Μου στέλνουν όλοι. Σταύρο, τι λέει, ξέρω εγώ, ο Τσαλτίδης άουσου του. Ρωτάω κάποιον που άκουγε Τσαλτίδη, είπε αυτό ο Τσαλτίδης. Όχι. Ο άλλος μου στέλνει προχθές, τι είπε ο Ζαγόρας. Στέλνω μήνυμα, τι είπε ο Ζαγόρας, είπε αυτό. Όχι. Πραγματικά δηλαδή, άλλα ακούν, άλλα καταλαβαίνουν χρόνια τώρα, εντάξει. Πραγματικά, χρόνια τώρα. Σήμερα με έκανε και έξαλλο σε ένα το πρωί στο Facebook, έριξα πινελίκια μετά από καιρό. Και επειδή και το ξέρω προσωπικά, δηλαδή αυτή τη βδομάδα μην είναι ο άτυχος να τον πετύχω. Γιατί ξέρεις τι με πειράζει περισσότερο, αυτοί που δεν με ξέρουν να λένε βλακείς. Η ζωή μου είναι αυτό. Αυτοί που με ξέρουν να λένε βλακείς. Αυτοί που δεν με ξέρουν δεν τους παρεξηγώ. Όποιος με ξέρει, ναι, δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρει πώς σκέφτομαι. Εδώ είσαι Ελλάδα, φίλε. Όλοι έχουν μία γνώμη. Είναι σαν το. Ναι, όπως υποκλείται. Όπως υποκλείται. Μετά το διάλειμμα η Κατερίνα θα μας αναλύσει τα δεδομένα για τον νεαρό άντρα. Που δεν τα ξέρουμε. Εμείς είμαστε μια άλλη γενιά. Και ωραία. Θα πει... Και θα δώσουμε και μια τριάδα. Ναι, παίζει και στοίχημα. Παίζει στοίχημα. Α, ναι. Ναι, ρε. Α, ναι, ναι. Ο κολλητός μου ο Παντελής μου στέλνει βίντεο την ώρα της εκπομπής. Γεια σου, Παντελή. Μου στέλνει πάντα, μου στέλνουν τα τελευταία παραμονές ταξιδιού. Ναι. Το προηγούμενο που μου στείλαν έκλαψα. Πραγματικά. Θα πρέπει να το βρω. Να σας το δείξω. Δηλαδή νομίζω ήταν εκτός από τους κόλλους που μου στέλνει ο Κούλης. Γνωστός κόλλος αυτός, ναι. Ναι. Ο επικοινωνιακός Κούλης. Περίμενε, λίγο θα το βρω αυτό. Θα το βρω, δεν γίνεται, θα σκάσω. Ένα μήνα πίσω πήγες. Έλα, να το βρήκα. Πάμε στο διάλειμμα να δούμε το βίντεο με τα παιδιά. Βγαίνουμε φωτογραφίες τώρα εδώ από ό,τι βλέπετε. 2,5. Κατερίνα, πείτε για την εμπειρία σου που βρίσκεις στο στούντιο. Πρώτη φορά έρχεσαι. Ο κύριος Χρυσάνθος με έχει ξαναφέρει, κύριε Κόλκα. Ποιος Χρυσάνθος, ο Αριανός. Τσαλτίδης. Τσαλτίδης, παθαίνει. Τελικά Αριανό είναι η Κατερίνα, δεν είναι Παοξάκη. Έχει. Τζάμπα τα μαύρα χρώματα που έχει. Έχει σύνδεση με τον Άρη μας. Έχει σύνδεση, εδώ είναι ξεκάθαρο. Απευθείας σύνδεση. Και είχε και κολλητή της, αλλά τώρα είναι πλέον δόξα δράμας. Αυτός με απέρριψε στην έκθεση μέσα στα πέντε στρατόπεδο. Ναι, την είχαμε να κάνει πρόμο στην έκθεση. Ναι. Όταν ήμασταν. Και εδώ θα κάνεις το λαμπαουτάρις. Εσύ την έριξες, δηλαδή. Εσύ το πέταξε. Τι σου πέταξε, δεν θυμάμαι. Απλά δεν μπορώ να εκφραστώ στον αέρα. Τι είπα, δηλαδή, δεν μπορεί να σου μίλησε άσχημα. Τι γελάτε, ρε. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να μιλήσει άσχημα, δεν μιλάω ποτέ άσχημα σε γυναίκες. Ναι, ναι, το ξέρω. Ποτέ. Και αν τις βαράω μόνο με τριαντάφυλλο. Έτσι δεν λένε. Ε? Εννοείται. Πολύ ωραίο. Θα πάω λαμία αύριο, Γιάννη, που λες. Έχω ξεκινήσει. Ένα τριαντάφυλλο αύριο. Ε? Θα πάω. Ξεκινάμε, μια ευθεία είναι, δεν έχει και Τέμπη πλέον. Είναι 300 χιλιομετράκια. 300 δεν είναι. Πού η λαμία? 280 κάπου εκεί είναι. Όχι, 3 ακριβώς πριν, 3-20. Και μετά άλλα 200 είναι η Αθήνα. 14. Ναι, αλλά με το τούνελ έχουν πέσει τα χιλιόμετρα. 320 με τον παλιό. Εντάξει τώρα. Λες και οδηγάς εσύ. Τι λες, ξέρεις πως μου την έδινε στα Τέμπη. Ξέρεις πως μου την έδινε στα Τέμπη. Άσε τώρα. Ενώ τώρα παπ. Χαμπάρι δεν μπαίνεις. Για πότε είσαι Πλαταμόνα, Τέμπη και αυτά. Και φτάνεις στον αξιαγάπητο κάμπο. Που με αγαπάνε τόσο πολύ εκεί. Εκδηλώσεις θαυμασμού, λατρείας συνεχώς. Θυσιάζουνε. Γιατί δεν πας και μια καρδίτσα, ρε, δίπλα είναι. Καρδίτσα είναι φίλη μου, ρε, φίλε. Πήγα εγώ πέρσι, χάθηκα. Γιατί στην καρδίτσα. Στην καρδίτσα. Για να δω ένα μάτσο του Άρεος. Πήγες στο καρδίτσα Άρης. Ναι. Τώρα δεν παίζει καρδίτσα Άρης ή Άρης καρδίτσα. Τι παίζουν τώρα. Ναι, τώρα την Κυριακή. Τρεις ώρες. Άρης καρδίτσα παίζει τώρα και μετά παίζει στο τέρμπι Γυναικός Άρης. Ναι, ναι. Τέρμπι, ρε, ο Γυναικός δεν είναι που βγήκε. Ποιο, ο Μαδάρα. Απλά είναι λίγο ασταθής. Το Αιγίνιο είναι γνωστή ποδοσφαιρομάδα. Ναι, ναι, έτσι. Δώσε την τριάδα σου. Από τώρα. Ναι, ναι, δώσε την τριάδα. Να παίξει ο κόσμος αύριο. Έπαιξε και εγώ ένα τώρα πριν πούμε. Στα γρήγορα να κάνω ψηλό. Εσύ που μπορώ. Που τα βγάζεις και στο Facebook μετά. Πριν δεν τα δίνει. Να πληρωθεί ο λαός. Είμαι μωρή. Τώρα εδώ έπαιξε μια τριάδα έτσι 10 ευρώ να πάρω 81.
Τώρα να το πιάσουμε. Ωραία. Τώρα περιμένουμε ένα γκολ και ένα δύο. Δύο γκολάκια, τι θέλουμε. Στο 56 το ένα, στο 82 το άλλο. Βάλτε κανένα γκολ, βρεβόδια. Στοίχημα. Εμένα με έχουν τιμωρημένοι τα παιδιά μου. Θα πω να σε ξεμπλοκάρουν. Τι έκανες? Έκανα κάτι πολύ καλό. Έπαιζες όλο Football League. σε πήρα χαμπάρι. Τι. Και τέτοια. Δεν με αγαπάνε άλλο. Τι έκανες? Τίποτα. Δεν θέλω να με πληρώνουν μάλλον. Τόσο πολλά κέρδιζες. Πάει, παίζει Football League, τα μαθαίνει εκεί. Κατάλαβες. Αυτό. Και μας δεν λέει τίποτα. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσα μαθαίνει. Ότι τα ανάποδα της λένε. Όταν μου λέει αού, πάω κόντρα εγώ. Πάει πέρα τα ανάποδα και είναι σίγουρα. Ναι. Άστα να πάνε. Θα πάμε στη Λαμία αύριο. Έχει γίνει ολόκληρο μπάχαλο. Όχι, πάμε, δεν πάμε. Τελικά μας απαγόρευσε ο Βασιλιάδης όλους τους οπαδούς μεγάλων ομάδων να πηγαίνουν εκδρομές τελικά. Αυτή ήταν η απόφαση της Γενικής Γραμματείας. Σημερινή αυτή απόφαση. Σημερινή απόφαση. Αλλά όλους τους οπαδούς απαγόρευσε. Και δημοσιογράφοι, αλλά μπορούμε να πάμε. Θα έχω σίγουρα θέμα. Όχι που πας είσαι δημοσιογράφος, γιατί είσαι δημοσιογράφος, δώσ' μου χαρτιά, δώσ' μου έτσι. Δεν σε ξέρουνε. Στη Λαμία. Ναι, πιθανότατα ναι, εντάξει είμαι, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά... Πανελλήνιος. Πανελλήνιος. Μπορείς να κάνεις μια γαστρονομική στήλη και να πηγαίνεις να τρως στα εκτός. Ξέρω που θα πάω να φάω αύριο. Ξέρω που θα πάω να φάω αύριο. Και ξέρω που θα πάω να φάω και μεθαύριο. Να ξέρεις, εκεί που θα πάω γυρνώντας στη βάση και φεύγοντας ένα διημεράκι. Ξέρω, όλα είναι κανονισμένα. Εγώ απλά δεν συνδυάζονται με τη διατροφή. Εγώ λέω να βάζω φίλη μου στην Δράμα. Στη Δράμα, ποια φίλη σου είναι? Η Αλεξία μου. Α, είναι, μένει εκεί τώρα. Πήγε το αγόρι, να μην πάμε να το δούμε. Ναι, μένει εκεί η Αλεξία τώρα. Πηγαίνω έρχεται. Αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Τέλος πάντων, τι θέλω να πω τώρα. Γίνανε κάτι επεισόδια στον Πειραιά. Μείον 3 στον Ολυμπιακό. Κανονικά. Όχι, ρε. Για τα επεισόδια επιπλέον. Περίμενα, λέει, ο κατώ οπαδί του Ολυμπιακού τους οπαδούς της ΑΕΚ που ταξίδευαν για Κρήτη. Προφανώς είναι οπαδοί οι οποίοι ήρθαν στο παιχνίδι Δυναμό Κιέβου, ΑΕΚ Δυναμό Κιέβου χθες και γυρνούσαν σήμερα. Δεν τους πήραν χαμπάρι στο έλα, αλλά έπεσε σύρμα. Προφανώς. Πήγαινε. Ότι θα επιστρέψουν, δεν αμήνουν για πάντα στην Αθήνα. Πώς ήρθε η ΑΕΚ χθες? 1-1. Δεν προκρίθηκε. Έχει και άλλο παιχνίδι. Έχει και άλλο. Αλλά δεν είναι. Δηλαδή, Δυναμό και κέρδισε ο ΠΑΟΚ στο Βόλεϊ, παρένθεση 0-3. Το Ηρακλή Χαλκίδας. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε ποτέ τόσο καλή κλήρωση 32 όπως αυτή τη ΑΕΚ. Δηλαδή, Δυναμό και ο ΠΑΟΚ, ο καλός την είχε 3-0. Έτσι πιστεύω. Σε αυτή την ομάδα έπαιζε. Έπαιζε εσύ στη Δυναμό Κιέβ, ναι, όχι στην ποδοσφαιρική. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Και πήγαινε ζώδα Champions League παιχνίδια. Όταν έπαιζε Champions στο League. Στο Βαλερί Λομπανόφσκι. Ναι. Βαλερί Λομπανόφσκι, προπονητάρα. Δεν βάζει γκολ όμως η Μπεσίκτας. Και αρχίζουμε και προβληματιζόμαστε. Η ουσία είναι ότι η ΑΕΚ μένει στο κόλπο. Εμείς θέλουμε να ξοδεύει ενέργεια. Αυτό μας βολεύει στην παρούσα φάση. Πρωτάθλημα πήρε ή όχι ακόμα? Δεν το έχω πάρει το πρωτάθλημα, το έχω πει 100 φορές. Αύριο παίζω παιχνίδι. Αν κερδίσω, θα μένουν 8 παιχνίδια που πρέπει να κερδίσω. Ξεκίνησα από τα 15. Τι κάνεις, πρωταθλήματος. Ο οποίος ο καημένος μέχρι και το σημείο τα βγάζει όλα. Τι κάνεις, ρε τέρμα. Γι' αυτό είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές κοντοί. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Ποιος είναι ο γαμπρός για να... Δεν λέμε... Δεν... Η Κατερίνα δεν... Άλλες είναι που σήμερα τα έχουν με half, μετά με back, έτσι. Μετά με extreme, εγώ μετά με... Εγώ δεν έχω περάσει ποτέ τη μεσαία γραμμή. Εγώ αυτές τις φίλες μου... Ποτέ τη μεσαία γραμμή. Στο περάκια και μπακάκια δουλεύουμε. Α, ναι. Αμυντικογενείς. Και φοβίζει τερματοφύλακα ο Σταύρος. Εγώ γιατί φοβίζει τερματοφύλακα. Εμέσως. Ποιος είμαι, είχες βάλει από ότι είσαι μπαμπάς μου. Who's your daddy και τέτοια. Της κόλλης έστειλε το φύλακα για μέρα σου πριν την εβδομάδα, της έστειλε μηνύματα. Όχι, ο Γουαρντά αυτός. Και τι του είπες, τι του είπες. Όχι, όχι, τερματοφύλακας. Και βλέπω το βίντεο τώρα που τραγουδάει και τελικά τον θέλω, παιδιά. Φέρετε τον πίσω. Καλά, εντάξει, για να πλησιάσει, έλα ξαναπέστε μου. Αλλά τι του είπες, τερματοφύλακα που σε κολλούσε? Μου είπε ο κύριος Σταύρος, με συμβούλευσε να του πω ότι είναι μπαμπάς μου, αλλά εγώ το πήρα και το μάξαρα μετά. Δηλαδή μου λέει, μα πώς, το επίθετο και αυτά. Είπε ότι δεν με αναγνώρισε, ότι ήμουν εξόγαμο.
Και ήρθα φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη και, και τον βρήκα. Πάμε πακέτο κανονικό. Και το παιδί με μπλόκαρε. Σου λέει, θα μας πάρει τη μουρλή είναι αυτή. Θα μας κόψει την καριέρα. Μπορεί να έχει βλέψεις για πάω καλά τώρα. Πραγματικά στεναχωρήθηκα. Καλός, ταλέντο είπα. Καλός. Υποψήφιος ή είπα. Όχι. Draft δεν είναι draft. Όχι, δεν είναι draft, όχι. Αλλά δεν είναι κακός, μια χαρά είναι. Φαντάστε. Γενικά εκφοβίζει πολύ κόσμο γύρω μου. Αλλά μετά τους αγαπάει. Ναι, αναγκόμενος που πήσε σε άλλη ομάδα μια φορά, τον έκανα ένα bullying πολύ καλό. Ναι. Πολύ καλό. Εντάξει. Αλλά μετά... Φράξε ένα όριο. Μετά γίνει... Ακούει είναι... ο μπαμπάκας μου. Μπαμπά, συγγνώμη. Ήρωας. Πραγματικός ήρωας. Ήρωας. Αλλά υποστηρίζει λάθος ομάδα. Να κάνουμε. Πρέπει να αλλάξει, πες του. Βιράστηκα μήνια. Δύσκολο. Πρέπει να υπάρχει ένταση στο σπίτι, κατάλαβες, να γίνεται συζήτηση. Πρέπει να αλλάξει. Ήρθε η ώρα. Τώρα σκάνε και τα δικαστήρια. Πες του. Του δικού του. Από στιγμή σε στιγμή. Κανονικά και με τον νόμο. Τέλος πάντων, Γιαννούλη, δεν μας έχεις πει τίποτα για το All-Star Game. Ότι βαρούσες τα μικρά μας, είπες. Εντάξει, φίλε, τι να σου πω για το All-Star Game. Μια γιορτή, All-Star Game. Η Πάτρα, ο Προμηθέας δυνατός, ε. Ο Προμηθέας πολύ δυνατός. Έχουν κάνει πολλά πράγματα και στο γήπεδο, το Όφαλος. Το φτιάξαν γιατί το είχαν παρατημένο. Ναι, δεν είχε λεφτά ο Απόλλων Πάτρας. Δεν είχε. Καλό, ο Απόλλων Πάτρας έτσι κι αλλιώς παίζει στο άλλο το γήπεδο, στο δικό του. Mm-hmm. Αλλά το χαρήκαμε. Εντάξει, είχε 4-5 χρόνια να γίνει All-Star Game. Γιατί δεν γινότανε? Λόγω κρίσης, αυτά. Το μα έβαλαν τον αδερφό του. Ο οποίος βγήκε MVP σε ομάδα που έχασε. Αυτό πώς το... δεν είναι, εντάξει, αυτό είναι, έπρεπε να γίνει. Ήρθε τραυματίας, ναι. Είναι τραυματίας, λέει δεν μπορώ να παίξω πολύ γιατί είχε κουμπαλούσε έναν τραυματισμό. Έβαλε 20 πόντους και το δώσανε το MVP σε ομάδα που έχασε, σε παίχτη. Ναι, είδες φίλε, το marketing είναι, τώρα θέλει για το κούμπο, ρε φίλε. Το marketing είναι χαζό marketing, μέχρι και ο ίδιος, δηλαδή το παιδί δεν φάνηκε ότι δεν ήθελε. Δεν ήταν ότι ήταν ο Σούπερ. Και από την άλλη ομάδα, από τους Αμερικάνους, ήταν παίκτες που παίξαν πιο καλά. Βάλανε και πιο πολλούς πόντους, ήταν και πιο θεαματικοί, ας πούμε. Εντάξει, όλο το θέμα ήταν το Σαββάτο, δεν ήταν η Κυριακή. Το Σάββατο τι άλλο είχε το παιχνίδι του δικού σας? Παίξανε τα παιδιά με τα καρότσια. Αυτοί φίλε μεγάλοι μάγκες, δύσκολο. Είναι πολύ μεγάλοι μάγκες. Φίλε, άμα δεις πώς πάνε, δεν θα το πιστεύεις. Έχουν καλή τεχνική στο μεταξύ. Τρεχαντήρια. Τρεχαντήρια, δηλαδή το καρότσι πάει με μπαντιλίκια. Ναι, αυτό σου λέω. Και έχουν και τεχνική, και στο χτύπημα και σε αυτά έχουν τεχνική. Ναι, έχουν καλό σουτ. Κοίταξε, είναι πολύ δύσκολο να σουτάρεις από κάτω. Θέλει όμως, είναι όλοι μου κάτι. Του μπάνα. Αλλά παλικάρια, μπράβο τους. Και με πάθος, ξέρεις, και σε κάθε φάση με τρακέναν βουτιές, πηδάγαν τα καρότσια κάτω. Απίστευτη. Μια χαρά είναι, φίλε. Ναι, ναι. Εδώ διαβάζουμε το σούπερ θέμα που έχει ανεβάσει το SDNA. Η πορνοστάρ του Τραμπ έχει λεκιασμένο φόρεμα όπως η Λεβίνσκι. Mm-hmm. Κακές νοικοκυρές δηλαδή με λίγα λόγια Αμερικάνες, αν δεν έχω καταλάβει καλά. Αν είναι πρόκοπες ξεκάθαρα. Με τυχαίνουν καμιά ωραία ρε. Αυτή είναι η κλασική Αμερικανίδα ρε. Από το Άινταχο που βρέθηκε στην πόλη, έβαλε ότι έμπαινε. Και αυτή θα μπορούσα να ήταν από εδώ, από την Πολύχνη. Κορδελιό. Όχι, κορδελιό είναι πιο σκούρε. Είναι πιο σκούρε το κορδελιό. Αυτή είναι ανοιχτόχρωμη. Είναι λίγο πιο. Εσύ τα έχει σπουδάσει αυτά. Εγώ είμαι λίγα χρόνια. Όχι. Δεν έχω γράψει. Και ο πιο μουλοχτό είναι ο Εύωσμο. Πιο μουλοχτό. Mm-hmm. Λέω ο Εύωσμο είναι. Θα πάμε στο Τζούνι. Θα πάμε στο Τζούνι. Πήγαμε για καφέ μέσα στη βδομάδα. Πρωί, πανικό, δεν είχαμε να κάτσουμε. Πάμε τώρα να πιούμε από το. Έχουμε δουλειά, έχει. Σε έχω πάρει 20 φορές. Σε λέω μετά από εδώ πάμε για καφέ. Τι παπάτσι, μέσα στη βδομάδα πόσα τηλέφωνα με πήρες. 3.000 ραντεβού. Σιγάρε ο Νάση. Σιγάρε, δεν μπορούμε να σε πετύχουμε. Κάτσε λίγο, περίμενε. Που πέρναγα την Τζιμισκή και με έτρεχες από πίσω να με πιάσεις να μιλήσεις. Γιαννάρα, ψηλά, Γιαννάρα, Γιαννούλη. Εγώ το κάνω αυτό. Με μπερδεύεις με άλλον. Τέλος πάντων, τι να πω, δεν ξέρω. Ο Γιαννούλης, ο Superstar.
Ο Μπουρούσης, είμαι superstar από τα 18, φίλε. Ο Μπουρούσης με τον παπά, βλέπεις τι παίζει. Φίλε, ο Μπουρούσης με τον παπά, πρέπει να καταλάβει αυτός ο παπάς ότι πρώτα πας παίρνεις μετάλλια, πας παίρνεις πρωταθλήματα, ευρωλίγγες, αυτό και μετά το ανοίξεις το στόμα σου. Πιο πριν δεν γίνεται. Κάτσε, φίλε, αφού λέει δεν τον γουστάρει τον. Ωραία, δεν τον γουστάρει, δεν θα ήμασταν φίλοι. Δεν είπε ούτε τον έβρισε ο Μπουρούσης, τίποτα. Έγινε μια φασαρία, λέει, παίξαν κάτι μπουνιές μέσα στο ξενοδοχείο. Συμβαίνουν αυτά σου. Συμβαίνουν καθημερινά βάση. Καθημερινά δύσκολα, αλλά συμβαίνουν. Όχι, καθημερινά είναι, φίλε. Τώρα δεν πέφτουνε. Γιατί τώρα είναι φλόροι. Οι παίχτες είναι. Μην χτυπήσω, μην είναι αυτό. Εμείς παρακαλάγαμε να γίνει μανούρα. Μέσα στην ομάδα, ρε. Γιατί όχι. Ναι, ο... Ξέρεις τι μανούρα έπεφτε με τον με το αντίπαλο τεσσάρι ή πεντάρι που έπαιζα εγώ στην προπόνηση. Πώς θα κερδίσω λεπτά εγώ συμμετοχής παραπάνω. Ναι, ανταγωνισμός. Πήγε ναι. Να πηδήξει εδώ να με καρφώσει. Τι με κάνει με καρφώσει. Κατέβαζα μούτρα, χέρια και λίγο μπάλα. Έλεγε φάουλ. Έχω άλλα τέσσερα. Ναι. Μόλις έλεγα έχω άλλα τέσσερα. Ταραμανέλο. Ωραία, και τι, και είπε μπορούσε αυτό. Και μπορούσε αυτό, ρε παιδί μου, ότι, ότι δεν θα μιλάνε. Κάναμε παρέα, δεν είναι φίλος μου, ρε παιδί μου, είναι, είμαστε στην ίδια ομάδα, τον σέβομαι, τον κάνω, τον ράνω, αλλά δεν θα πάω για καφέ μαζί του. Και τι έγινε. Ναι. Έχει ο άλλος... Θύχτηκε. Ναι. Να τους καταφωνεί. Ναι, ναι. Κοίτα εδώ. Κρέμασαν. Πάνε εμένα. Εγώ δεν είμαι, με φετώνει. Ναι, ναι. Και ο άλλος τι απάντησε. Ανέβασε ένα τραγούδι των Active Members, του έμαθα του Active Members τώρα αυτό, το κάναμε βίντεο, το πηγαίναμε εμεί σε αυτέ τι συναυλίε, ούτε εσύ δεν ήσουν ροκά. Δεν είναι ροκ που θα πω, είναι ροκ που απαλά, εντάξει, είναι ροκ. Ναι. Και. Και. Τον έβρισε. Δεν τον έβρισε, τον είπε σαλιάρι, τον είπε ούτε φασίστα τον είπε. Όχι φασίστα, ρε. Τι φασίστα, ρε. Κάπου είδα φασίστα, τη λέξη φασίστα. Ναι, φασίστα. Δε ακριβώ τι είπε, μην. Και, τι να πει, και, και τελικά, να... πού καταλήγουμε. Αν είσαι άξεστος και σαλιάρης. Έτσι είπε. Όχι, δεν το είπε γι' αυτό, το όριξε έτσι. Δεν το είπε Μπουρούσης έτσι και έτσι. Και μετά τι είχαμε. Γιατί άμα το πει Μπουρούσης έτσι έτσι, τώρα αύριο μεθαύριο πότε βρίσκονται στην Εθνική. Θα έχουμε πάλι τα ίδια, πιστεύεις. Φαντάζεσαι να περάσει από το screen τώρα από κάτω. Από την baseline, ξέρεις, κάτω τη ρακέτα, ναι. Άμα βγει. Και σαν συμπαίχτες στην ναι, ομάδα. Ναι. Πώς θα φύγει ο αγώνας. Και θα πει κατά λάθος, συγγνώμη. Κοίτα, ο γιος του Κόρφα ίδιος είναι, φίλε. Ο γιος του Κόρφα. Δεν θα πάω πάρουμε το γιο του Κόρφα. Γιατί ο Τζόνι μένει στην Αμερική, ρε φίλε, γιατί δεν έρχεται εδώ. Έλατε. Δεν μένει εδώ. Όχι. Σάντα Μπάρμπαρα μένει. Είναι προπονητής και στο... ή στο high school ή στο κολέγιο, κάτι τέτοιο. Είναι η αδερφή του εδώ όμως, όλος το κορίτσι της. Είναι η κόρη του. Είναι η αδερφή του μικρού. Α, την ξέρεις. Ναι, ξέρω. Αράζει εκεί στα μαγαζιά μας. Όχι, έχει μαγαζιά εκεί. Πού, στην Κορομιλά. Στην Κορομιλά, ναι, σε είχα φωνάξει μια φορά, πήγαμε μαζί. Έχουμε πάει. Αυτή είναι που είχαμε πάει στο μαγαζί της. Τι ζούμε, ναι. Δεν είναι 24-25, πόσο να είναι. Δεν βλέπεις. Δεν κάνεις ακτίν ισχύ. Η εμπειρία σου δεν σου δίνει δεν να καταλάβεις. Δεν είμαι έμπειρος σίγουρα. Δεν είσαι έμπειρος. Όχι. Δεν έχω εμπειρία με γυναίκες και με αυτά. Όχι και συμπαθητικό μαγαζάκι. Δηλαδή είχε διεθνή πράγματα. Με τι είναι με ρούχα. Ναι. Ναι. Να πάρεις στα κορίτσια και τίποτα. Στις κόρες. Στις κόρες μου. Ναι, 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 στις κόρες. Δεν έχει. Του χρόνου. Τα φοράνε. Όχι, δεν είναι, έχει και τέτοιο όπως το λένε. Νεανικές ηλικίες από ό,τι θυμάμαι. Ε? Οι κόρες μου είναι θηρία, δεν είναι. Αυτό λέω. Ε. Ότι έχει μέσα κανονικά. Τέλος πάντων. Για να πάμε να πάρουμε μια ανάσα να μας έχει βγάλει κατά ένα εκτός ρυθμού. Ναι, εγώ την τριάδα δεν μας είπε. Εγώ φταίω. Κάτσε να δούμε αν δεν βάλει γκολ Μπεσίκτας. Αν δεν βάλει γκολ Μπεσίκτας δεν λέμε τίποτα. Κάτσε να δούμε αν πήραμε το στοίχημα. Τι καθυστερήσεις. 6 λεπτά, 7 λεπτά, τι κάνανε με τα λεπτά καθυστερήσεις. Άντε βάλτο. Για σένα δουλεύουν τα παιδιά μου. 14 φράγκα να μπει γκολ στο τελευταίο λεπτό. Έχεις λαγωνικά. Πάμε. Έλα, τραγούδα λίγο όπως κάνανε και άλλοι μας. Ξεκίνησε το πρόγραμμα, καλώς ήρθατε στο ντουέτο. 104,4 by Liberal FM. Τρίο είναι σήμερα. Ναι, τρίο είναι. Τρίο, είναι ντουέτο και το θηλυκό. Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας, τώρα μόλις. Πώς αισθάνεσαι με τόση τεστοστερόνη δίπλα σου, για πες μου. Ευλογημένο. Ευλογημένη.
Είδα ένα reality, το είδατε, που σε ένα σπίτι που μένουν άντρες και γυναίκες, το είδατε. Εννοείται. Να σου πω, αυτές οι κόμενες είναι για σπίτι, δηλαδή, πραγματικά. Και έχουν ξαναδοκιμάσει σε παρόμοιο reality κάποιες, από ό,τι είδα. Βέβαια. Η κοινή ξανθιά, δηλαδή, δεν μπορώ να την βάλω στο σπίτι μου. Αυτή ξαναβάλλεται 25 χρόνων. Αυτός πώς μπαίνει έτσι. Αυτό είναι, αυτό δεν είναι. Έχουν αλλάξει εποχές. Σρόμ φοράει πράσινο φλάι. Πράσινο φλάι. Πράσινο φλάι και καλά χτιστός. Τίμιος γήπας. Τι είδε φορά να πάω ξύνης. Παλιά, τα κλέβαμε παλιά, ρε. Αυτά και με το μοναχέρι της Αλβίδης. Αυτή είναι για σπίτι, αυτή. Έτσι. Πώς έτσι. Ωραία, ζήλια. Φθόνος, μίσος. Έτσι. Καταρίνα, να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει πραγματικό μίσος μεταξύ σας, εντάξει. Όχι, εγώ τα αγαπάω τα κορίτσια. Μου. Ναι, με αυτές που δεν γουστάρεις. Κάνε παρέα σου, για πες μας. Τις υπόλοιπες σε κτίρω. Τις ξέρω, Σταύρος, τις ξέρω την παρέα μου. Πες μας, τι. Απλά δεν μπορεί να κάνω παρέα με γυναίκες. Τι. Ποιες είστε, ποια παρέα είστε. Είναι η Χριστίνα που μας ακούει. Είναι η Χριστίνα που δεν μας ακούει γιατί δουλεύει και μας απολογήθηκε. Ναι. Βγάζει τίμιο μεροκάμα το σκοπιανικό. Πρίνσες είναι, θα μας κάνει ένα πακετάκι εκεί πέρα. Θα πάω ούτως ή άλλως για, χαμάμ, για εμπορικούς λόγους σε κάποια φάση. Ωραίο. Θα μας φροντίσει εκεί. Θα παίξουμε και ένα ποκεράκι. Ναι. Έχει ξεκινήσει και τα πούρα τώρα. Άστο, άλλη φάση. Βγάζει πούρο τις προάλλες και καμίζει πούρο, λέω χάζεψε. Το ζει ολοκληρωτικά. Η φίλη μας η οποία είναι, της αρέσει το πούρο, το πόκερ. Όλα τα πει γενικά. Κόφτο, είμαστε στον αέρα. Πώς λέγαμε παλιά, πάω παπά και παπά Κωνσταντίνου, τα τρία πει. Ωραία. Γενικά με αυτό το γράμμα έχει μια ιδιαίτερη σχέση. Καλά κάνει. Τι άλλο, ποιες άλλες είναι φίλες σου, η Αλεξία Θεά, εντάξει το συζητάμε. Κορυφαία. Δεν είναι ωραία τα δείγματα που έχω για φίλες. Ονομασία έχετε. Τι εννοείς. Η παρέα, πώς ονομάζεστε. Η Αγγέλη του Πι. Αυτή είναι μικρή, εντάξει. Αυτή θα γράψει χιλιόμετρα μετά από κάποια φάση. Αλλά η άλλη. Η άλλη καλά θα κάνει να σταματήσει να γράφει χιλιόμετρα. Ποιες άλλες είναι στην παρέα. Τι εννοείς. Αλλάζετε, κάνετε και ένα rotation. Η Κατερίνα είναι ή τη φάγατε. Την Κατερίνα δεν τη φάγαμε, μας έφαγε. Σας έφαγε. Ασχολείται με βουκολικά σκηνικά τώρα. Ωραία. Αυτό άλλαξε το μαλλί. Έχουμε μια φίλη γεωπόνο. Ναι. Ναι, ναι. Α, τη Σίμε, λες. Ναι, ναι. Η Σίμε είναι δικιά μας. Έκανε τεράστια καριέρα στην Αμαλιάδα. Ο Σταύρος το απείλαψε πάρα πολύ. Μου λέει μια μέρα, λέει, δεν έχω βρει γκόμενο στην Αμαλιάδα με τίποτα. Λέω, κύριε, εσύ για να βρεις γκόμενο πρέπει να μοιάζεις, να του μοιάζεις. Αν δεν είσαι συγγενής, δεν λέω. Το πήγε λίγο στην μομιξία. Λίγο, έφτασε. Ναι, μας έχει φάει. Ναι. Γύρισε, δεν γύρισε. Γύρισε, βέβαια, αλλά ξαναφεύγει τρεις φορές την εβδομάδα. Ο έρωτας. Ο έρωτας. Έτσι. Τι ωραίο πράγμα. Ωραίο πράγμα. Βρήκε γκόμενο και γύρισε. Ωραίο πράγμα, ο έρωτας και η αμόλυβδη. Όχι, δεν βρήκε γκόμενο και γύρισε. Γύρισε, βρήκε γκόμενο και πηγαίνω έρχεται. Α, εδώ είναι ο γκόμενος. Όχι, είναι στην Αμαλιάδα. Στην Αμαλιάδα βρήκε συγγενείς. Ναι, ναι, ναι. Συγγενείς. Σαν DNA. DNA test. Μοιάζουμε λίγο, φέρνει στη μύτη. Φέρνει. Φέρνει. Ωραία. Ποια άλλη. Ποια άλλη είναι. Η Ραφαηλία, το κορίτσι μου που είχαμε φύγει για δουλειά μαζί και το ξέρει. Ναι, δυνατό, μπράβο. Αυτό το Ραφαηλία με μπερδεύει όμως. Όχι. Καθώς σε μπερδεύει. Το Ραφαέλα είναι ιταλικό, παιδιά. Το Ραφαηλία είναι από το Ραφαήλ. Είναι το χριστιανικό. Γιατί είμαι και. Έχω πάει στο μοναστήριο του Ραφαήλ στην Μυτιλίνη. Γιατί. Δεν κατάλαβα ποτέ, αλλά. Ναι, με πήγανε. Σίγουρα δεν μένω. Τον απείλησαν, πήγατε να τάξετε τίποτα για τον ΠΑΟΚ. Όχι, τι έγινε. Λαμπάδα για τον ΠΑΟΚ. Είναι γεγονός αυτό. Γιατί και εγώ θα ανέβω στην τύχη με τα γόνατα. Ότι πήγαμε γιατί οι άλλοι πιστεύαν τότε τη χρονιά του Αναστασιάδη ότι θα πάρουμε το πρωτάθλημα και πήγαν να κάνουν ένα τάμα. Αλλά εκείνο με τα κομποσκίνια. Και πήγα, φίλε, και διάβαζα τα τάματα. Μαρακατά, δεν πας. Τώρα που λέμε για τάματα και κομποσκίνια, έμαθα ότι ο κύριος Κωνσταϊνόγλου είναι στη Δράμα. Ναι, αλλά μου λέει είναι οι παίκτες της Δράμας. Ότι δεν είναι τόσο υπερβολικός όσο λένε στο κομμάτι αυτό. Εσύ ήσουν υπερβολικός. Δεν είμαι, ναι. Στην ΑΕΚ ήταν αυτός, ε. Στην ΑΕΚ ήτανε, στην Ξάνθη ήτανε. Υπερβολικός. Αυτό με τα κομποσκίνια, ρε. Ξέρεις, τον ΠΑΟΚ μια εποχή, άμα δεν είχες 12 κομποσκίνια δεν έπαιζες. Μα, γενικά οι ποδοσφαιριστές όλοι φοράνε. Αυτό ρε φίλε. Οι ποδοσφαιριστές φοράνε. Η φασμάτινο παντελόνι, μαύρο παπούτσι, πράντα με το κόκκινο από πίσω.
κολλητό μπλουζάκι, τσίτα, λες και έχουν κορμί, μπράτσα και τέτοια που είναι όλοι 63 κιλά. Και 10 κομποσκίνια. Είσαι και κάνω το σταυρό, το ξέρεις, τον κοφτό, το μικρό που μας κορυδεύουν οι Ρώσοι και οι Σέρβοι. Που κάνουν το γρήγορο αυτό, λες και χρονόμετρο. Σαν τον Τάνο. Παίρνουμε ένα παίκτη παλιά, την τρίτη φορά, τρίτη θητεία του Αναστασιάδη. Και τον πετυχαίνω κάτω στον Ουβό. Με ένα άσπρο που κάνει σου ήταν. Θυμάμαι σαν χθες. Του λέω καλά, άρεσε του λέω. Το μακριμάνικο που κάνει σου. Καλά, θες να παίξεις τον Μπάουκ και δεν έχεις κομποσκίνια. Ναι, και του κάνω το χέρι ένα χρακ και έχει πέντε. Φίλε, δεν υπάρχει. Κατέβαινα στην Αθήνα και έβλεπα ποδοσφαιριστή από τα 100 μέτρα. Αλλά λόγω, αυτό, με το παπούτσι, αυτό με το παπούτσι είναι το απίστευτο. Ότι είναι το μαύρο εκείνο με τη γραμμούλα από πίσω. Που... Ναι, δεν μπορεί να το φορέσω ποτέ αυτό. Υπάρχει και στο νούμερό μου και ποτέ κιόλας. Και μετά μάθαν το Β. Μάθαν τα μπλουζάκια τα Β. Καλά, όποιον σε φοράει Β δεν του μιλάω. Κόβεται. Έχεις βάλει είναι ποτέ, παλιακό. Τι Β να βάλω. Δεν έχεις βάλει Β ποτέ. Σήμερα πήγα φίλε σε ένα φίλο που έχει ιστιτούτο και έκανα λέιζερ εδώ. Αχ, εμένα πότε θα με πας. Που σκορπίζομαι δεξιά και αριστερά. Σου έχω πλάνο για σένα. Τέλεια. Τι θες να βάλεις. Για λέιζερ δεν λέγαμε. Βάλτε τι θέλω να βάλω, εκεί καταλήξαμε. Τι θέλω να κάνεις. Είπαμε. Τι θέλω να κάνω πάνω μου. Τώρα θα συζητήσουμε πριβέ αυτά. Εσύ για να. Αφού είσαι διατεθειμένο. Να βγάλω πρέπει. Μύτη δεν βγαίνει. Τώρα, τι να, τώρα δε... έχουν βγει φωτογραφίες. Να άστο τώρα. Να θες τώρα. Να κάνουμε πλάτη. Ισχύει. Λέιζερ. Δεν πλάτη. Λέιζερ. Ναι, τι. Πέντε τρίγες έχω μπροστά, δεν έχω τίποτα. Πούδρα είναι. Πού το ξέρεις εσύ μόλι τι είναι. Είναι μασχετικό ο κύριος. Και δεν ξερίζουμε. Αν και να σου πω. Θυμάσαι την εποχή που οι μασχετικοί ήταν με τρίχες και τέτοια παντού. Πέντε υπήρχαν. Τους έπαιζες. Πες μου το πρόβλημα αυτό πώς ήταν. Όταν μάρκαρες. Ο Αριδάς. Όσοι το θυμούνται, ναι. Δεν πήγαινα, έπαιζα από μπροστά του. Και με έρχεται ο προπονητής, τι κάνεις αυτό, λέει, παίζα από μπροστά, λέει, δεν είναι καλός αυτός. Τι να πω, τρίχα εδώ. Βελούδο, ε. Πω, πω, πουλόβερ τελείως. Λες γι' αυτό ο Γκάρης να βάζει τους πουλούς. Κεφαλακρός. Αυτό πώς γίνεται, ρε, που έχουν, αυτοί που έχουν... Αυξημένοι το στεστερόνι, λέγεται. Και δύο τους παίρνουν τα μαλλιά. Έτσι λέγεται. Έτσι το βαφτίσαν. Ο Δύο Τσαλτίδης είναι ένα... Αρσενικό. Ναι. Αρσενικό 100%. Σήμερα από το topic control δηλαδή. Όχι. Ξέρεις ποιος ο κολλητός σου είχε τέτοιο πρόβλημα. Και έφερε χαρτιά από την κολονία το... τι να κάνουμε, είμαστε εμείς η παρέα. Η παρέα που την έπαιρνε στα συνδυσκόμενες. Μπράβο παιδιά, συγχαρητήρια. Χωρίς να το ξέρω κι άλλο. Όχι, δεν την πέφταμε, λάθος κάνεις, δεν στα πάει καλά. Την έπεφτε αυτός. Όχι. Τι. Πήγαινε ο ένας και μετά πήγαινε ο άλλος. Αυτό συνέβη. Δεν συνέβη και το άλλο που λέω εγώ. Όχι. Άλλο αυτό. Εγώ δεν για όχι προσωπικά ποτέ. Η γνώση μου δεν ξέρω άμα κάποιος πει αλλά... Και μετά είμαστε εμείς η παρέα του Π. Αυτή είναι η παρέα του Μη, η άγγελη του Μη. Η άγγελη του Μη και η άγγελη του Π. Η άγγελη του ξεχνάω. Καλά. Τι είναι αυτή η παρέα εδώ, φίλες σου. Πολύ, πολύ φίλες μου, πολύ δεμένες. Για λέγε τώρα Κατερίνα, επειδή δεν έχουμε αναλύσει τα δεδομένα του άντρα του νέου που δεν ξέρουμε εμείς τώρα, η 40+. Θέλετε. Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε εσείς οι νεαρές γυναίκες από τους άντρες της σημερινής εποχής? Εγώ δεν αντιμετωπίζω προβλήματα γιατί τους παίρνω σοβαρά. Τι φίλη σου ρώτα. Κοιτάς το κινητό μου. Κοιτάω το κινητό σου. Αν είσαι εγώ μενά μου, θα έχεις φέρει μια κοτσιά τώρα. Κοιτάω το κινητό σου γιατί ανέβασα εγώ story. Θέλω να ανέβει, θέλω να δω αν λειτουργεί το WiFi σου. Όχι, μια χαρά δεν λειτουργεί το. Γιατί επίσης, δεν έχω αν είμαι γκόμενά σου, δεν θα καταλάβαινες πότε κοιτάω το κινητό σου. Βασικό. Το γατί, έβγαλε γλώσσα. Βασικό. Πιστεύεις ότι. Το... ήταν παλιά που δεν υπήρχαν την κινητά. Ότι... αυτό είναι, το πιστεύω κι εγώ, ναι. Τηλέφωνο πάρε 4 ώρα το μεσημέρι στο σπίτι. Είμαι ρομαντική. Δεν ήμουν ποτέ. Ποτέ όμως. Ποτέ όμως. Ποτέ. Δηλαδή, μεσημέρι, ποτέ. Δεν μπορεί να δίνω και λάθος σταθερό. Δηλαδή... τώρα έχω σταθερό. Κακό. Τώρα που το σκέφτομαι. Τώρα... εγώ το πληρώνω και δεν το έχω στην πρίζα. Καλά. Ναι. Γιατί το μόνο λόγο που χτυπάει το σταθερό είναι βασικά είναι ξεχνάνε να το κάνουν, που το κάνουν απόκρυψη. Ξεκινάμε τα βασικά και μπορεί να σε πάρει οποιοδήποτε. Τώρα και τα κινητά μπορεί να τα βρει ο καθένας. Όχι, πρέπει να κάνεις έτοιμα.
Κάνει έτοιμα και αν δεν μπορεί. Μεγαλοδημοσιο... Να πει τώρα. Μεγάλο δημοσιογράφο, δεν μπορώ δηλαδή να ζητήσω το τηλέφωνο. Είσαι στην ηλικία έτσι, στην τρυφερή ηλικία των. Των 23. Των 23. Πάντω τώρα δεν είμαστε. Στην Κρήτη κανένα δεν με παίρνει, έτσι μου είχε πει ένα φίλο που κατέβηκα. Γιατί? Εκεί παντρεύονται από τα 16, ξέρει, είναι αυτό το γνωστό το τσιγκάνικο. Και χωρίζουν 22. Αυτό, ναι, με 5 παιδιά. Για λέγε. Είναι εργαλεία εκεί. Τι μίλησα μου για την τρυφερή μου ηλικία. Κάτι θέλει να ρωτήσει. Όχι, για τους άντρες. Εμάς που είμαστε 40 πλάς, πώς μας βλέπετε? Εγώ σαν μπαμπά μου. Γιατί είναι ο μπαμπάς μου 40 πλάς. Είμαι καλεσμένος. Για λέγε, Κατερίνα. Ναι, πότε να μην κοιτάμε, δηλαδή, αυτή την ηλικία. Στα 10 χρόνια για μένα είναι καλή διαφορά. Εκεί είναι. Παραπάνω, εκεί ήμουν πολύ δεν καλά. Παραπάνω, ε. Δεν κάνει. Όχι, από τη δικιά σου τη μεριά. Κοίτα, έχω φίλοι που παντρεύεται τώρα σε τέτοια ηλικία που λες εσύ. Είναι. Ο Έρος χρόνια δεν κοιτά. Ναι. Μεγαλύτερο, έτσι. Ναι. Σε ηλικία. Σε ηλικία σας. Ναι, σε σαν προσωπικότητες όμως τώρα, ποιες είναι οι πιο έντονες. Όχι, το όριο θέλω να μάθω. Ας η προσωπικότητα, όπως θέλει ο καθένας. Ναι. Ποιο είναι το όριο? Δεν ξέρω ποιο είναι το όριο. Εμένα δεν μου έχει τύχει. Έχω φτάσει μέχρι τα 35 και ήμουν πάρα πολύ καλά. Νομίζω ήταν νορμάλη διαφορά. Ναι. Τι εννοείς να σκεφτόμουν? Ενώ επειδή είναι 35 χρόνια. Όχι, όχι, καθόλου. Καθόλου, ε. Ναι, γιατί εγκεφαλικά ήταν 12. Είμαστε καλά. Όχι, δεν το σκεφτόμουν καθόλου. Απλά μετά αρχίζει να μου φαίνεται. Δηλαδή δεν ξέρω πώς θα ένιωθα αν ξυπνούσα δίπλα σε κάποιον που μου έμοιαζε με τον μπαμπά μου. Αλήθεια το λέω. Ναι, όμως ξέρεις τι λένε οι ψυχολόγοι. Ότι έχετε το πατρικό τέτοιο. Το πατρικό το έχω που οι γκόμενοι μου γουστάρουν την μπάλα, τη μουσική, τα ζαγοροχώρια. Ναι, ψάχνω το πρότυπο του μπαμπά μου, οκ. Okay. Ναι, αυτό. Μέχρι εκεί. Δεν θέλω να μου το θυμίζεις τα υπόλοιπα. Ξέρεις τι, ωραία παιδικά χρόνια έχει. Ωραία παιδικά χρόνια. Όχι, αλήθεια, αυτό είναι, σημαίνει αυτό. Ωραία λοιπόν. Και, άρα δηλαδή που καταλήγουμε, πώς είναι ο σύγχρονος άντρας? Καταλήγουμε ότι κάτω από 30 ούτε να την κοιτάμε. Τι λες δε. Θέλεις μικρότερη, τι θα την κάνεις? Όλο γκρινιά είναι. 27-28 είναι all weather. All weather. Πλάκα κάνεις τώρα. 27-28 έχει βρει ρυθμό. Έχει νομίζω γιόμετρο. Εγώ ότι τα 30 στη γυναίκα είναι καλύτερη ηλικία. Σταύρο. Για μένα το 30-40 είναι καλύτερη ηλικία στη γυναίκα. Τώρα βέβαια εμείς τελειώσαμε από την αγορά. Σ' ακούει λιά. Όχι. τελειώσαμε από την αγορά. Τι κάνει. Άρα το ξέρεις τι λέει τώρα, ε? Ότι ο ΠΑΟΚ πήρε πρωτάθλημα. Ναι. Γιατί όχι, είπε, έχω σχέση και στη ζώρα. Το είπε ότι άμα πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα θα παντρευτεί. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, τώρα σαν να είπε. Τώρα που πέρασε στο γάμο μια φίλη, είχα βάλει στοίχημα. Λέα, ράψου. Λέα. Δεν έχει πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Φυσικό παρέ, εμείς θα ραφτούμε. Έτσι. Τι, Λέα. Τι λέει, I do. Το έσωσε. Λέα, ράψου, ράψου, Λέα. Στείλε, έχει, πώς το λένε, τα emoji αυτά τα... Εγώ θα τη βοηθήσω με όλα, μπουμπουνιέρες, κουφέτα. Τα προσκλητήρια εγώ τα μοιράσω. Τα προσκλητήρια... Και τα πόδα, παιδιά, για να μην κουράζεστε. Είπες, άμα πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα, παντρεύει. Το είπα, σου λέω, δεν το έχω πάρει, 9 αγωνιστικές έχει ακόμα. Θα αρχίσει, ξέρεις, ξέρεις ότι έχει κατεβάσει το app και βλέπει τα παιχνίδια. Ηλία στο γήπεδο το κασκόλ. Μόλις μπαίνει γκολ, φύγει τη γροθιά. Το γνήσιο πρώην Αργενάκη, εντάξει. Για να τα λέμε όλα. Α, ναι. Ίσως τον Άρης μικρή. Όταν τη γνώρισε. Και τώρα, απλά τώρα, επειδή το συμφέρον της οικογένειας είναι ο ΠΑΟΚ, ρωτάει τι κάναμε. Το συμφέρον της ψυχικής υγείας της. Η μάνα της Ηλίας θα την είπε, γίνει πες ΠΑΟΚ, δεν πειράζει. Μην το χάσουμε τον κάπου. Καλά, μην χάσουμε τον κελεπούρη. Καψούρα με έχει. Γι' αυτό λέω. Ναι. Τέλος πάντων, ναι, όντως έχω δεσμευτεί. Θα το κάνω. Από τη στιγμή που ήταν καλύτερα να μασάς, παρά να μιλάς, φίλε. Το είπες. Τη το είχα υποσχεθεί και το 10. Αλλά δεν έδωσε τον πέναλτι. Και μας έσφαξε σπάθος. Ναι. Καλά, εντάξει, τώρα. Όχι, νομίζω έφτασε η ώρα. Είμαστε κοντά, αλλά θέλουμε πολύ δρόμο ακόμα. Εντάξει, 3 μήνες μείνανε. Δεν μείναν 3 μήνες, αγώνα με αγώνα. Δεν ναι, κάνει παιχνίδι ξεχωριστά. 90, όχι απλά ξεχωριστά. Δεν μπορείς να φανταστείς. Έτσι μας λέγανε να λέμε. Όταν θα χάνετε, όταν θα χάνει η ομάδα, λέτε δεν παίξαμε καλή άμυνα και δεν πήραμε τα rebound. Όταν κερδίζετε, λέτε παίξαμε καλή άμυνα και πήραμε τα rebound. Mm. Και κοιτάμε τον επόμενο αγώνα. Ναι, όχι, επειδή προφανώς ήσταν όλοι βαθιστόχαστοι, έπρεπε να σας εξηγήσει κάποιος τι θα πείτε. Είδες τι είπε η Κατερίνα. Ναι, ναι. Άρα το ποδοσφαίρο. Το έλεγα στις εξετάσεις μου. Ξέρεις τι μου είχε κάνει παίκτη την ώρα που κάνουμε live δηλώσεις.
Μάλλον τι δεν είναι. Μου λέει τι να πω εσύ. Τι να πω εσύ. Του λέω τι να πει, φίλε, αυτό, ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Καλά, καλά. Ξεκινάμε. Είμαστε αέρα, ραδιόφωνα, όλοι μαζί, όχι μόνο εγώ. Όλοι μαζί. Ξεκινάει να μιλάει και κάνει κάποια φάση cut. Τι cut, ρε. Σταύρο, εσύ ήταν δική σου ατάκα το ότι είναι ποδοσφαιριστές και όχι συγγραφείς. Τι συμβουλές, όλοι καλοί είστε. Τι ωραίο, μια φορά που έγινε. Έχει έρθει ο Σκοτ Σκάλι στον ΠΑΟΚ. Ο Θεός αυτός. Ο Θεός. Και άκουγε την τραγουδάρα από κάτω. Και λέει, έρχεται τότε το μπάσκετ ήταν στον Αντένα. Και ήταν ο Μπούζο, πώς το λέει, ο Γιώργος, ο Δημοσιογράφος εδώ. Ο Μπούζος. Ναι. Και μου έχει τελειώνει ο αγώνας και είπα να με φωνάζει να κάνω δηλώσεις τώρα live. Και σε έκανε ρώτηση. Και με ρωτάει, λέει, όταν ήσουν... Όχι, εγώ μια χαρά κατάλαβα, αυτό δεν ξέρω. Και μου λέει, θα σε ρωτήσω, ξέρω εγώ, αν έπαιζες, ξέρεις, το ηλεκτρονικό που ήταν... Το NBA Jam. Ναι. Ναι. Εντάξει, εντάξει, με τον Σακίλ Ονίλ και που ήταν οι Διάδες. NBA Jam, ναι, ρε φίλε. Και ωραία, εντάξει, το λέω. Τι έγινε, πως παίξατε, κερδίσαμε, ξέρεις τα γνωστά, παίξαμε δυνάμι, νάρα, και πήραμε τα λιμπά. Και γυρνάει, δέχτησε στο καπάκι και τι με ρωτάει. Τι. Μικρός τον έπαιζες. Το καταλαβαίνει, λέω, ναι. Κοφτά, αστηρά. Και με κοιτάει με βλέμμα, λες και το είπα εγώ. Λες και... Λες και φταίω. Λέει, ευχαριστούμε από Αθήνα, ναι, να κλείσουμε, ναι, εδώ είναι εύκολο απόγευμα στο Παλέντε Σπορ. Είναι μια πολύ κέρια ερώτηση. Καμένη από τις... Εσύ δεν είχες ρωτήσει σε συνέντευξη για το Eurovision. Με Κύπριο είχε να κάνει, με τι είχε, δεν το θυμάμαι καθόλου. Γυρνάει ο Κουλούρης από την Κύπρο δανεικός. Και είναι στο X-Factor, έχει κερδίσει ένας Κύπριος, δε. Ναι. Και λέει, απαντάει οι Κύπροι και απαντάει, ναι, απαντάει σε διάφορες ερωτήσεις. Πώς το έλεγαν αυτό το βλάκα με το Μούση που ήταν, ρε. Γιώργας, αυτός δεν ήταν τότε. Όχι, ο Γιώργας δεν ήταν. Ποιο τώρα, ρε, στα κοντά, ρε. Πέρσι, πρόπερσι, στην προετοιμασία ήμασταν. Πρόπερσι, στην προετοιμασία. Και εκεί που είμαστε σοβαροί όλοι και μιλάμε, του λέω, ποια είναι η άποψή σου για την νίκη του, τάδε στο X-Factor. Γονάτισε. Κατ. Αλλά κάτω άλλο. Εκεί του λέω, εγώ είμαι εσύ. Εντάξει. Μα είμαστε live, ρε. Δεν είναι ότι μπορώ να κόψω. Ναι. Τι αλλά κάτσω, πρέπει να live. Το εξηγήσεις στο παιδί. Μα του είπα ότι είμαστε αέρα. Του είπα τι να πει, ότι είμαστε αέρα. Ωραία. Και... Τι άλλο να κάνεις. Τι άλλο να κάνω, δηλαδή πραγματικά. Όχι, εκεί καταλαβαίνεις ότι όλος δεν το έχει. Εσύ και το δίνεις μια κατένθεση. Ρε φίλε, πες το παιχνίδι, αυτό, η άμυνα, η επίθεση, αυτά που λέει Γιαννούλης. Παίξαμε άμυνα και πήραμε το ρημάνο. Μη Τάρζαν, Γιουτζέιν. Γιουτζέιν, αυτό ακριβώς. Για τον Παράφα, δεν το έχω κάνει, είπα τη συνέντευξη. Και είμαι πολύ περήφανος πίστης. Βάω. Είμαι ο Θεός. Καλά, κλαίω με το... Πρώτα απ' όλα έχει κάνει παιχνιδάρα, ένα παιχνίδι Μπέρνλι ΠΑΟΚ φιλικό. Όπου έχουν κουβαλήσει σε ένα κολοχώρι στην Αυστρία 400 οπαδούς η Μπέρνλι. Τότε στη Championship, τώρα είναι Premiership. Ωραία. Με Νίκο Μιχόπουλο, μέσα στη χαρά το θείο σου που έχει παίξει και εκεί. Ναι. Και έβλεπε εκεί πέρα τον αποθέωραν, ξέρεις, ο δικός σου ο Λαρισινός. Και οι άλλοι, πιο κοκκινομάγουλοι, πεθαίνεις. Ταιριάξαμε κουτί. Σαν χωριατό πέδαλε. Κουτί. Ωραία. Εκεί λέει ο Σότος, πρώτη μέρα που παίζει το ΠΑΟ, ήταν με την Εθνική Ελπίδα μου και μαζί με τον Στέλιο τον Ηλιάδη και τον Λάζο τον Χρυστοδουλόπουλο ήρθαν εκείνη τη μέρα και παίξανε. Ωραία. Είμαι πολύ περήφανος που έπαιξε σήμερα και είμαι πολύ περήφανος που πήρες του ΠΑΟΚ και έχω συμπαίκτες αυτούς που μέχρι πρότινος έβλεπα στην τηλεόραση. Λέει και λέω ψιθυριστά, έφερες και το μεταφραστή. Δεν ξέρεις πόσο δύσκολο είναι αυτό, φίλε. Για πες μας. Δεν ξέρεις πόσο δύσκολο να αλλάξεις. Έχει κάνει καρδίτσα. Ναι. Να αλλάξεις να αλλάξει το αξάν. Προφορά και να κάνεις και πρόβες. Σε μένα το λες, ναι. Στην Αθήνα μιλάω αθηναϊκά, εδώ θεσσαλονικιά. Αυτό πώς το κάνεις. Το κάνω. Εγώ με το που πάτησα Αθήνα με ρώτησαν. Ασυνέστα το κάνω, ρε. Εντελώς. Τι, το πας τραγουδιστά πάνω. Όχι, δεν λέω, έλα ρε φιλαρέκο που είσαι, δεν μιλάω έτσι. Η αλήθεια είναι ότι στην Κέρκυρα είχα μια ανησυχία, μην κολλήσω αυτή τη γελιότητα που άκουγα γύρω μου. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά, εμένα μου αρέσουν τα κερκυράκια. Βγήκα λόβητη από αυτή τη δοκιμασία. Και εκεί έπαιξα. Από αυτό τον Εφιάλτη και Κέρκυρα έπαιξες. Σύλλογο, εκεί έπαιξα το καλοκαίρι.
Δεν αγωνίστηκε. Δεν αγωνίστηκα σοβαρά. Γιατί ο Σταύρος με άφησε εκεί μόνη έρημη. Τι λέω, πήγαινε βρες τον τάδε και τον τάδε. Πήγε τους βρήκα και τους πέσανε εκεί. Και έφυγα. Είναι θέμα αυτό τώρα για σένα, ε. Θες να κάνεις μια δουλειά για αυτά και έχουμε... Τι έχεις ακούσει και εσύ. Πέρασα πάρα πολύ άσχημα στην Κέρκυρα, να ξέρεις. Εγώ πότε πηγαίνω, βγάζω πολύ κέρδη. Φίλε, είμαστε σοβαρά τώρα, πολύ τυχεροί. Πας να κάνεις κάτι. Καταρχήν δεν ξέρεις τι έχω ακούσει. Μια φορά ξεκίνησα τότε στο πρώτο έτος, ανέβασα μια φωτογραφία με το φίλο μου τον Σταύρο που πίναμε καφέ. Έχω να αναλύω στο δρόμο, να λέω, να απολογούμε. Και τώρα τους μπερδεύω, κατάλαβες. Γιατί βλέπουν μια τον Σταύρο, βλέπουν μια τον Τζαλτίδη, με βλέπουν να τρώω με τον Σαρόπουλο. Φοβερό θέαμα, υπερθέαμα. Γενοκτονία. Έτσι. Τέλος πάντων. Δεν θα θέλαμε να είμαστε γυναίκες, Γιάννη, δεν θα αντέχαμε. Ναι, ναι. Είναι πολύ συχασμένη η διαδικασία, δηλαδή να... Πω πω ρε φίλε, φαντάσου. Εντάξει, δεν το γλιτώσαμε, ο μπαμπάς μου μας ακούει, λέει ότι έχω ωραία φωνή, του μπαμπά μου έμοιασα. Ε, ναι. Πώς νιώθεις που έλεγες τέτοια πράγματα μπροστά στον μπαμπάκα μου? Γιατί είναι δικός μας άνθρωπος, γενιά μας είναι. Δεν είπαμε τίποτα. Δεν είπαμε και τίποτα. Εντάξει, στο φινάλε αυτό σε έφτιαξε. Ξέρει καλύτερα από όλους μας. Ωραία. Κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Μοιάζει με τον πατέρα σου? Πάρα πολύ. Κι εγώ με τον πατέρα μου μοιάζα. Συνοθροπία, στη φάτσα με τη μάνα μου. Απλά δεν με είχε φανταστεί ο άνθρωπος όταν με έστειλε να με σπουδάσει. Ούτε στον ΠΑΟΚ. Ξέρεις που ήταν, σε ποια σχολή ήταν? Πού, για πες. Θεολογία. Τώρα ο κύριος Σταύρος επιμένει να κάνω digital marketing. Θα ακολουθήσω τη συμβουλή του. Γιατί είναι και σύμβουλος σπουδών μου μέσα σε όλα. Ο δάσκαλος, ναι, ο έχει δάσκαλος δίκιο. Ξέρει. Πλέον δάσκαλος. Φίλε, εγώ κοιτάω που έχω πρόβλημα. Φοβάται μην κάνω αθλητικό ρεπορτάζ και τον βγάλω στη σύνταξη. Ξέρεις ότι τώρα που πήρα το πτυχίο μου. Τι πτυχίο? Τεφά. Τεφά. Έτσι. Και 20 μέρες. 20 μέρες μείνανε για το. Για το πτυχίο. Ορκομοσία θα έχει. Ορκομοσία. Θα πάμε. Το πτυχίο το πήραμε. Θα πάμε, ορκομοσία. Θα είμαι καλεσμένη. Εσύ Ελλάδα, θα κάνουμε μπαλαέα. Δεν μπορείς να φανταστείς τι θα γίνει στην ορκομοσία. Θα κάνουμε μπαλαέα. Μετά θα πάω να γραφτώ σε ΙΕΚ. Να μην ξαναπάω 4 χρόνια πανεπιστήμια. Ναι, ισχύει. Συνέχεια. Για να πάρω το αυτή τη μαλά, πώς το λένε αυτό το press. Press. Ναι. Την ταυτότητα δημοσιογραφική. Ναι. Γιατί δεν κολλάς κανένα ένσημο στον άνθρωπο να μπει στην Ένωση Συντακτών? Γιατί άμα του πω πόσο κοστίζει το ένσημο, θα μου πει δεν θέλω να πω. Εγώ δουλεύω, δεν θέλω. Έχει ένσημα. Είναι ήλωτας. Εδώ είναι καλεσμένος, έτσι κι αλλιώς. Καλεσμένος. Θα βάλουμε τσικώστα που κάνει το μήνο, παιδιά. Yes, βάλε, βάλε. Όλα κολοτρίβουν. Και ο κύριος Μήνος είναι θεολογία. Ήταν θεολογία ο Μήνος. Ήταν θεολογία, μου το έχει πει. Η μέρα ξεκίνησε με τους δημοσιογράφους της Αθλητικής Κυριακής να προσπαθούν να διακόψουν τον ασυγκράτητο Γιώργο Μήνο. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην Αθλητική Κυριακή. Το πρωτάθλημα έχει πάρει φωτιά και μαζί μας είναι οι ρεπόρτερ των μεγάλων ομάδων για να μας δώσουν όλα τα τελευταία νέα. Να ξεκινήσουμε με το πρωτοπόρο ΠΑΟΚ και το Γιώργο Μήνο. Καλησπέρα, καλησπέρα ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, καλησπέρα σας. Έχω πολλά ΠΑΟΚ από σήμερα, καθώς και η Γιώργη Μαρία είπε ότι ο ΠΑΟΚ παραμένει πρώτος ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ στην αθλητική τη Super League. ΠΑΟΚ, γεγονός που δείχνει ΠΑΟΚ βέβαια την αρρωτικότητα του ΠΑΟΚ έναντι τον άλλο τυπάνω του ΠΑΟΚ. Ο Βιέρα είναι λοιπόν ο ΠΑΟΚ και ο Λουτσέσκου ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ με τον Γλίκο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν πρωτοπόρου ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ και τους διώκτες του ΠΑΟΚ λοιπόν και έχουν χιλιάκου ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν καταλαβαίνουν ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Τούμπα, ΠΑΟΚ Καμάρες, ΠΑΟΚ Πιλέα. ΠΑΟΚ λοιπόν το φετινό πρωτάθλημα ΠΑΟΚ Τούμπα, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ. Γιώργο Μήνο, τελεία λοιπόν, να βγάλουμε. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ δεν σχηματίζεται από κανένα ΠΑΟΚ και ότι το ρόστερ του ΠΑΟΚ είναι ΠΑΟΚ, είναι ΠΑΟΚΟΦΕΡΜΗ. Είναι πολύ μεγάλο λοιπόν, ανώτερα το ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ λοιπόν και του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν προσπαθούν με ψέματα ΠΑΟΚ να παγκοδιώξουν το ΠΑΟΚ. Γιώργο Μήνο, με κανένα ΠΑΟΚ λευκό πύργο. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν δεν καταφέρνει τον ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ να καθησυχάσουν τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ Γιώργο, λοιπόν, σε παρακαλώ, μια μικρή διακοπή, λοιπόν, Γιώργο μου. Υπάρχει και στην Καλαμαριά. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν είναι καταμάχη του ΠΑΟΚ και όπως έλεγε πριν από λίγο ο Βιερίνια, ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κλέψει τίποτα από το φετινό πρόγραμμα του ΠΑΟΚ και υπάρχει ο Λουτσέσκου. Όλοι μας λοιπόν ότι η φετινή ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ. Γιώργο, σε παρακαλώ, συγκεντρεύω για μια διακοπή, κύριε Συγκεντρεύω. Κλείστε το κάτω, κάτω. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι ένα από το... Ωραία, τώρα που ηρεμήσαμε λίγο. Οι παίκτες λοιπόν του ΠΑΟΚ, ο Κατάσης έχει και μικρόφωνο. Τον κόψα και μικρόφωνο. Γιώργο μου, μισό λεπτό. 15 δευτερόλεπτα, Γιώργο, 15 δευτερόλεπτα. Τους ΠΑΟΚΟΨΕΦΤΕΣ και τους ΠΑΟΔΙΟΥΣ στα σώματα λοιπόν του ΠΑΟΚ.
Να περάσουμε γρήγορα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Θοδωρή. Ο Πάοκ λοιπόν με τον Κιάννη πάει σε ρίγκα να πάρει το πρωτάθλημα για πολλά χρόνια και το πρωτάθλημα να νίκει στο Μωρά στη Θεσσαλονίκη. Ο Πάοκ για μια ακόμη φορά. Ο Πάοκ λοιπόν θα πάει για τον Τάμπρου. Γιώργο, σε παρακαλώ. Γιώργο, μα ακούτε. Δεν πειράζει, με εγώ και στην Ελλάδα. Ξαναπεί ο Πάοκ που παγκοφέρνουν και παγκοφέρνουν. Νομίζω ότι θα παγκοφλάσουν μέντε και ο Πάοκ λοιπόν. Ωραία, τώρα που προλαβαίνουμε γρήγορα να πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Να σου. Η φίλη λοιπόν του Πάου, παραδέχω το πόντιο Πάου, αξίζει να πάει ο Πάου. Άρα Γιώργο, μήνω. Άλλα 10 λεπτά είναι ο Πάου. Με είχε κατακτήσει φίλε τελευταία. Αλλά εντάξει, δεν κάνω να πάω. Αυτές τις μέρες ασχοληθήκαμε πολύ με τη Χριστίνα και με το βιντεάκι των παικτών για το Αγίου Βαλεντίνου. Και άντε καλά το μελαχρενάκι με πόντσες φαρμάκι. Οι άλλοι μπασκετμπολίστες σοβαροί άνθρωποι. 2 μέτρα όρθιοι. Είναι δυνατόν. Τους έχουν κάνει φλόγια. Του Άρντα ήταν ό,τι καλύτερο έχω δει τα τελευταία 2 χρόνια τουλάχιστον. Ο Άρντα θα πρέπει να πάρει έξτρα λεφτά από την εταιρεία. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Ναι, φίλε, δηλαδή εντάξει τώρα. Δεν υπάρχει. Ωραίος είναι. Έπος. Τον περιμένουμε για τον χρόνο. Είχα δει και τα γυρίσματα εγώ. Θα έρθει. Είχα δει. Θα γυρίσει την ομάδα. Θα τελειώσει τι γυναίκε αυτών που είναι εκεί πέρα. Φοράει. Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Είναι ερώτημα. Φεκτικά, θα απαντηθεί στο τέλος. Για μένα. Δεν είναι το στυλ παιχνιδιού που. Δηλαδή θέλει χώρους. Έτσι όπως παίζει τον ανθρώπινο είναι τέλεια γι' αυτό. Τέλεια. Αλλά για εμάς είναι λίγο αλλιώς. Που μετά θα ακούει κιόλας, ήταν εκεί μέχρι την τάδε ώρα. Ναι, έχουμε και αυτά εμείς. Με στον και ύπνο τι του. Τι έγινε, ρε. Θα εδώ... του έρχονται μηνυματάκια στο τι Messenger. Λες, σε εμάς. Εγώ είχα μια εποχή που ήταν ο Άρντα σε εμάς. Συνεχώς φωτογραφίες από μαγαζιά που ήταν έξω, ενώ δεν πίνει. Δεν πίνει καθόλου. Ωραία. Το απαγορεύει και η θρησκεία νομίζω. Και από φίλες μου μηνύματα που τη στέλνει. Γκρικ καμάκι. Ναι. Όχι γκρικ. Είναι άλλο level. Το γκρικ δεν το βλέπει. Δεν το βλέπει. Ξεκάθαρα. Δεν είναι έτσι. Γήπας. Δεν είναι έτσι. Δεν λέει κατευθείαν θέλω να σε ξέρω. Ναι. Λέει έλα να πάμε στην Ίμπιζα. Καταλαβες. Πάει τουριστικός οδηγός. Σου λέει ωραίος παπάς. Η άλλη με τον πρώην της έχει πεταχτεί μέχρι τη Φλόρινα. Σου λέει θα τη ρίξω. Καταλαβες. Ναι. Δεκτό. Δεκτό. Είναι μια τακτική αυτή. Απλά. Δεν έχει μούτρα. Ερωτεύσιμα. Ναι, είναι λίγο, δεν βλέπετε. Έχει και το μαλλί του φρουφρού. Είναι λίγο αντιτουριστικός. Φρουφρού έβλεπες, δεν έχεις γεννηθεί. Όχι, πρέπει να μην είχα γεννηθεί. Δεν έχεις γεννηθεί, όχι, αλήθεια είναι αυτό. Τι είναι το φρουφρού. Ξέρεις τι φρουφρού. Καρτούν. Καρτούν. Mm. Τα κόκκινα μαλλιά, πορτοκαλί μαλλιά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Επιβεβαιώνω το Γιαννούλη. Ακούμε την ελληνοαλβανική συνεργασία του Δευτέρη Πανταζή με τον Μπερίσα. Πώς τον λένε, Διονύση. Ξέρω, Διονύση. Διονύση τον λένε αφού μιλάει αλβανικά αυτό. Εντάξει. Ελληνοποιημένος Αλβανός τι είναι. Μ' αγαπάς, αγαπώ. Δεν είναι, δεν είναι τραγουδιστής εκεί. Ε, δεν είναι τραγουδιστής εκεί αυτό. Βέβαια είναι τραγουδιστής. Α. Τι είναι. Τι είναι. Τραγουδιστής. Τους έχουμε βάλει όλους στην πρίζα και ακούνε και βλέπουν βίντεο του Μίνου έξω. τι γίνεται ρε φίλε με το Θεό. Εντάξει θα σου πω κάτι τώρα. Δεν είναι για να βγαίνει στην ΕΡΤ. Ωραία είναι δηλαδή εντάξει φίλε τώρα. 40 χρόνια είναι. 40, αυτό ακριβώς αυτό. Δηλαδή πρέπει να βγει ένα νέο αίμα. Αλλά ο Μίνος πρέπει να είναι ατραξιόν φίλε. Δηλαδή, είναι αντίκα. Είναι, χρειάζεται στη ζωή μας. Δηλαδή εκεί που θέλω να το σκοτώσω με κάνει και γελάω. Έχει αυτό το φωνάζουν από μέσα. Έχει παρεμβολές. Βρέθηκε το βιντεάκι που ψάχναμε. Είναι το βιντεάκι το γνωστό, ρε. Που λέει νερό! Και τέλος, λες πάει πνίγει και ρε. Αυτό ήταν. Και μετά από 10 δευτερόλεπτα λέει στο όνομα το Σαμπάγεβιτς. Είναι η παίκτη του Πάου. Η θεότητα. Είμαστε στην Κροατία και λέει σε μια θεία που ήταν εκεί στο Κυλικείο μέσα στο Μάξιμιρ. Τη λέει, την κοιτάει, one chai please.
μου έχουν φύγει όλα. Εκείνη η Κροατία δεν το ξεχάσω ποτέ. Τι ιστορία να το ζητήσω να μου γράψει για το site. Ό,τι και να σου γράψει δεν θα καταλάβει κανείς τι γράφει. Μα πραγματικά. Δηλαδή. Απλά να το κάνω βιντεάκι. Να τον πάρω συνέντευξη. Ναι, συνέντευξη. Να πάρω συνέντευξη για το site. Δεν πρέπει να μου πάρει και μια συνέντευξη. Πρέπει. Εσένα. Ναι, δεν πρέπει. Πάρω, ξέρω τι θα πει. Δεν ξέρει τα πού θα με. Θα... Όχι, ξέρω. Θα μου πει είμαι καθυστερημένο. Αυτά που κάνω εγώ είναι αυτό. Είμαι καθυστερημένο. Είμαι. Κάνει λάθο. Κράζει τον εαυτό σου. Έδωσα πρώτη φορά. Εγώ, όχι πρώτη φορά. Έδωσα πρόσφατα μια συνέντευξη. Πώ συνέντευξη. Και ήμουν πολύ σοβαρό. Πολύ σοβαρό. Σαν το Sky με το που κάμισε. Σε ποιο, στο Astra TV, σε ποιο. Όχι, πώ συνέντευξη έχω δώσει. Ναι. 200. Πού είναι, ρε. Πάτα, γκουγκλαρέ με τα γάρι. Που είναι. Google. Από το Μαξί με έχω δώσει. Λαρέμε, το είπα και εγώ πριν. Μαξί με εννοείται. Εδώ και 3 χρόνια. Πώς τι. Μαξί με έχω δώσει κι εγώ. Α. Ναι. Μα τι γίνεται. Το καλύτερο με το Μαξί που το έχει πάθει νομίζω. Ζητάνε οι φίλοι εδώ πέρα να μάθουν ποια είναι η προσκεκλημένη. Οι φίλοι του, οι Σαλιάριδες. Ποιος φίλος είναι για να δω. Είναι και φίλος δικός μου. Ε? Εμείς εδώ πέρα πρώτον σαν εκπομπή και δεύτερον φιλικά. Θα βγούμε μια φωτογραφία. Mm-hmm. Και θα τη στείλουμε. Κατερίνα, κάνε... εκπομπής. Της εκπομπής. Ναι, ότι είμαστε εδώ πέρα. Ας μην φαίνομαι εγώ. Θυσιάστηκες. Θυσιάστηκες για μένα. Ναι, βέβαια. Τι να δω εμένα. Πατάει Google Γιαννούλης και βλέπει 4.000... Google, ρε με. Συνέντευξη Κόλκα. Συνέντευξη Κόλκα ή Κόκλα. Και κόκλα σε την συνέντευξη. Αυτό που οι περισσότεροι δεν ξέρουν το επίθετό σου με ξεπερνάει, να ξέρεις. Φίλοι σου κιόλας. Όχι, είναι επίτηδες το κάνουν αυτό. Όχι, δεν το κάνουν επίτηδες. Ο πιστόλας να ξέρεις ότι πόσα χρόνια δεν μπορεί να πει το επίθετό σου με τίποτα. Γιατί μπερδεύεται με τον ηθοποιό, ρε. Μπορεί. Όταν πάω στο εξωτερικό, λέω κόκκας. Κόκκας with an L in the middle. With an L in the middle. Between. 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 Πιγκουίν. Κόκκας with an L in the middle. Γιατί όντως δεν φίλε, στο μεταξύ ξέρεις από πού έχουν κόλκες. Σιγά ρε, πώς είστε ρε. Όχι ρε, δεν είναι συγγενείς μου. Που είναι επίθετο σε άλλη χώρα. Πού? Στη Φιλανδία. Ε, ναι, γιατί αυτοί έχουν δυσύλλαβα τη τέτοια. Μικρά έχουν όλοι. Κόλκες. Από το κρύο, ξέρεις, δεν μπορούν να ανοίγουν συνέχεια το στόμα και δεν έχουν μεγάλα επίθετα. Ενώ οι Αφρικάνοι... Θα μπορούσε να κάτσεις λεπτό εκεί. Οι Αφρικάνοι, αλμπαχάλας χάλα. Προσπαθώ να μας κάνω live, αλλά δεν είναι. Το ίντερνετ δεν συνεργάζεται. Δεν είναι, δεν είναι. Μόνο 4G. 4G, εγώ έχω εταιρεία που δεν τα αγαπάει. Αυτά είναι θέματα, ρε φίλε. Μπαίνεις στο SDN και βλέπεις. Από τη Βραζιλία με αγάπη. Είναι η Ζακλίν Καρβάλο. Μέλος εθνικής ομάδας. Βόλεϊ. Α, την ξέρω, ρε. Ήμουν σίγουρη. Σε έκανε μπλοκ. Εντάξει, δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο. Όχι, η Ζακλίν δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Σιγά. Δεν έχει προσόντα. Μέλος της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ της Βραζιλίας. Εντάξει, ωραία γυναίκα, αλλά δεν είναι top. Είναι top. Δεν σε χάλασε. Δεν με χάλασε, δεν μιλάμε τώρα αν θα με χάλασε, δεν με χάλασε. Είναι η μέση Θεσσαλονικιά. Το γούστο σου είναι. Είναι το γούστο σου. Είναι αυτό που το σαμπανιζέ. Είναι άλογο. Ναι, εντάξει. Το σαμπανιζέ αυτό. Είναι άλογο κούρσας. Πώς το λένε, που φοράει η χουφτούλα η μικρή. Είναι. Στο στήθος. Έχει ένα λίγο τα μούτρα της, είναι λίγο. Θεάρα είναι. Δεν με γεμίζει. Δεν σε γεμίζει. Δεν με γεμίζει, όχι. Εμένα με γεμίζει, Ζακλίν. Ούτε τον πελώτη που εμφανίστηκε μπροστά μου ξαφνικά. Κάνω καινούργιο, καινούργια στήλη. Αυτή μ' αρέσει. Το gpavlapoint.gr. Εδώ πάω να κλείσω τα σπίτια. Και να κάνω φωτογραφίσεις. Φωτογραφίσεις. Ναι, σε κάνω μια επαγγελματική φωτογράφηση. Εμένα. Σε να κοιτάω. Κόλκα είμαι. Εμένα κοιτάς. Κόλκα είμαι να κοιτάω από εδώ και από εκεί. Α, η Έμιλη όμως μ' αρέσει. Οι νέες φωτογραφίες σε Έμιλη. Ναι, δεν απαντάς όμως. Πες μου. Να κάνω μια φωτογράφηση για το site. Φωτογράφηση για το site. Οκ. Στείλε τη σάρεση. Σε έχω χαλάσει, έχω χατήρι. Ναι, όχι. Έχω πάθει αυτό που είπες, το ένα μάτι εδώ και το άλλο εκεί, να μου μιλάει κάποιος και να νομίζω ότι έχει κάποιο πίσω μου και να γυρνάω να κοιτάω και να είναι ο τείχος. Σου είναι κουρασμένος, ε. Δεν. Να πες τα μάτια σου. Είσαι live. Μα δεν βάζει μέσα, ε. Πώς δεν σε βάζω, προσπαθώ να σε κοντέψω. Να σου πω κάτι, εγώ είμαι διάσημος, είμαι celebrity, δεν πειράζει. Βάλ τον Κόλκα να το μάθουνε. Ο Κόλκας με γυαλιά δεν είναι celebrity, είναι άλλη οντότητα. Κοίτα το μάτι που έχω ανοιχτό, τα βλέπεις αυτά τα γάρι. Είσαι ανοιχτομάτης. Ο κύριος Green Eyes. Η φίλη μου Μαριάννα σε χαιρετάει. Γεια σου ρε Μαριάννα. Γεια σου ρε Μαριάννα. Η γνωστή Μαριάννα. Η γνωστή Μαριάννα. Τα χαιρετίσματά μου.
Που έχουμε να τη δούμε καιρό βασικά. Έχουμε να τη δούμε καιρό, θα στη φέρω και καφέ. Ερωτεύτηκε. Έτσι, καλά έκανε. Εμένα κατηγορείς. Έτσι μου είπε προχθές το τηλέφωνο, κύριε Γιαννούλη. Ναι. Βρίσκω ένα γκόμενο και εξαφανίζονται. Ναι, την βρήκα γκόμενο και εξαφανίστηκα, μου είπε. Τον παίρνω 30 τηλέφωνα τη μέρα. Για καφέ, για φαγητό. Τίποτα, είναι πολύ άσχολος, δεν είναι. Δεν είναι μεγάλο δημοσιογράφος. Δεν είμαι. Big reporter. Πρωτάθλημα θέλω να πάρω. Θέλω να πάρω πρωτάθλημα. Πιστεύεις ότι ασχολούμαι με οτιδήποτε άλλο. Α, έτσι. Όλη μέρα. Α, έτσι. Απευθείας σύνδεση με. Δεν είμαι αυτό. Αλλά δε φίλε, το αργά το βράδυ, ναι. Αλλά το τι αργά το βράδυ, είμαι αθλητής, δεν βγαίνω αργά το βράδυ. Κι εγώ είμαι αθλητής. Επαγγελματίας, αθλητής. Εγώ τις Κυριακές έχω μάτς. Πρωινά. Δεν παίζουμε 10 ώρα το βράδυ. Τι αθλητής. Αθλητισμός, αθλητισμός. Είναι στο γήπεδο της Κυριακής, κύριε Σταύρο. Νωρίς. Νωρίς πας, όμως, γιατί η κατηγορία νωρίς είναι. Με την ΚΑΠΑ 20. Όχι, η κολλητήτης πας στην ΚΑΠΑ 20. Έχουμε και βιντάκι επικό. Χριστίνα, αν μας βλέπεις τώρα, γιατί είπε να αποθηκεύσω και να τη στείλω, καταλαβες. Δηλαδή θέλει να μάθει τι λέμε. Σκεφτήκαμε να δώσουμε στη δημοσιότητα το βιντάκι με την ΚΑΠΑ 17 του Buenos Aires. Ήρθε να παίξει Boca Juniors εδώ και ήρθε με τα παιδιά μου που δεν γεννήθηκαν καν. Όταν το έμαθε η Χριστίνα ότι παίζει με τα μικρά. Παρόλο αυτό όμως γέμισε το γήπεδο. Κάνανε ωραία ατμόσφαιρα. Χαρές. Ωραία ήταν, ωραία περάσαμε. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Πώς δεν έχω μορφήνει τελευταία, κοίτα γυμνάζει. Έχεις μορφήνει. Ναι, είσαι πολύ καλός. Είναι σωστός ο φωτισμός, καταλαβες. Το στούντιο είναι σοβαρό. Κοίτα μου. Το αποφάσισα το χρόνο να πάω στον τάτσι μου, δεν στάρεις τελικά. Θα πας. Ποια θα σε φτάσει να χορέψει. Βασικό. Κοίτα και τα κουνάκια φοράνε. Όχι, σου αρέσει, θες να πας. Σε είχαν καλέσει, δεν σε είχαν καλέσει. Αλήθεια. Φάγανε τη βραχάλη, τη φίλη μας, τη φάγανε. Πριν 4 χρόνια. Την αγαπώ, γιατί τη φάγανε. Τη φάγανε. Γιατί είναι. Όλες τις άλλες βάλανε. Κυνηγάνε τους δικούς μας. Αυτή ποια είναι. Αυτός είναι ο γαμπρός. Η Σμαράγδα. Α, κάτω. Η Σμαράγδα παρουσιάζεται σε αυτό. Η Σμαράγδα είναι στο Νότα Μία. Έχουμε εδώ. Ποια είναι η Αραβανή, πώς λέγεται. Αυτός ο Βλοντάκης. Η Αραβανή είναι, ναι. Ο Βλοντάκης αυτός. Το νέο κορίτσι του Οικονομόπουλου. Ωραίο. Ωραίο αυτός που χορεύει απάνω. Αυτή είναι η Σμαράγδα, δεν είναι. Η κάτω αυτή είναι η Σμαράγδα. Κάτω βλέπεις αλφα, πάνω βλέπεις αντένα. Αυτό είναι το Dancing with the Star. Okay, εντάξει. Έχουμε και πολλές τηλεοράσεις στο Studio 6. Στο Studio 6. Αυτή ποια είναι αυτή, με τη μεγάλη χορεύτρια. Η χορεύτρια. Συγκινείς. Ξαδέρφη που είναι σόι αυτή. Γιατί η ίδια σου λέω. Από το Τορόντο αυτή, όχι από την Καρδίτσα. Από το Τορόντο. Γιατί είστε ίδιοι οι προφίλ. Εγώ δηλαδή. Μια χαρά είναι το κορίτσι. Μια χαρά, σούπερ είναι. Έτσι. Αλλά αυτός ο Βλοντάκης λοιπόν, δεν έχει αφήσει τίποτα. Ο Πολύστας. Μουσική, ηθοποιός. Έτσι είναι στην Αθήνα, ρε. Είναι έτσι, αφού τους ξέρεις τώρα. Χουλιαμά και τέτοια, ε. Αυτή είναι η Αραβανή, ε. Καλή φαίνεται. Μια χαρά είναι το κορίτσι. Εγώ την αγαπώ. Δικιά μας είναι από εδώ, είναι. Κοτόπουλο λίγο να φάει. Δεν νομίζω. Γιατί να φάει κοτόπουλο, ρε. Οι άλλοι δίπλα κοτόπουλο έφαγε και φούσκωσαν. Εντάξει. Τα κοτόπουλα είναι μπανάλ. Δεν βλέπω να είναι άπλας ο Οικονομόπουλος. Δώσε, παιδιά, ένα τριάρι κάνει. Εντάξει, δεν έχει ανάγκη, πιτσιρίκα είναι, ρε, σε λίγο, δεν περίμενε. Τώρα το κάνει, τώρα άμα είναι να βγει μετά από πέντε, τριαντάρα είναι. Είναι αυτός είναι? Και πιτσιρίκα είναι. Τι είναι 30 χρόνια γυναίκα, ρε. Άμα δεν βάζεις τα 30 ζυγιά, πάει. Τι 35-40. Μετά, είναι ανάλογο και το DNA. Έχεις χιλιόμετρα πολλά. Είναι και το DNA μετά, ρε. Έχεις πολλά χιλιόμετρα. Ξέρεις πόσες 30 είναι έτσι καλοφτιαγμένα. Δεν είναι πλέον. Έχει αλλά έχουν βγει φωτογραφίες, ρε παιδί. Μετά αυτό είναι το άσχημο. Γι' αυτό δεν έκανε τίποτα. Ότι έχει τέτοιο ψηφιακό αποτύπωμα. Τη μύτη μου. Γι' αυτό δεν την έκανα. Ναι, γιατί υπάρχει στο Google. Γιατί τώρα, άμα πατήσει. Δηλαδή. Πιστεύει ότι μόνο η μύτη σου έπρεπε να γίνει. Ναι. Όχι πολύ. Ένα 10%. Γιατί ρε τελεμε, τι έχω, μόνο πράσινα μάτια δεν έχω. Μόνο πράσινα μάτια δεν έχω. Ξινό, μελαχρινό, με ωραίο κορμί είμαι. Τι άλλο. Και φέτες, 42 χρονών, χωρίς τρίχα. Χωρίς τρίχα, εδώ. Κοίτα εδώ. Δεν έχω, ρε. Δεν έχω, ρε. Δεν έχω, τίποτα δεν έχω. Εσύ να με κερί, πώς δεν σε έχουμε αναλάβει. Ο κουβέρτας. Πλάκα. Μου κάνει λία, ρε. Σε κάνει λία, ε. Λίγο πλάτη, λίγο. Δεν έχω πολύ. Τι, αυτές οι μακρύ. Όχι, ρε, δεν έχω πολύ, ρε. 5-10 λεπτά καθαρίσω. Τσακ μπαμ. Όταν κάνα πιτσυρικά και είχε τρίχα και πέρα από τι ξυριστικέ μηχανέ, το μίλαγε ο άλλο, πηγαίνουμε από πίσω. Ζε! Όπω κατά λάθο με έπαιζε, αδερφέ, συγγνώμη. Και αποτρίχω στην άλλη μέρα. Μια φορά στον Ιωνικό μου είχε πει μια ιστορία ένα φίλο.
ήταν ο Ότιτζι. Θυμάσαι τον Ότιτζι, ένα μαύρο. Ναι. Τα πρόλαβα αυτά, δύσκολα. Και πήγε ο τεράστιος Σταύρος Σταματής που παίζε στην ΑΕΚ και του λέει: ξύρισε μου το κεφάλι και πάει την ξυριστική μηχανή να του ξύρισε το κεφάλι και του παίρνει τα φρύδια έτσι. Και είναι ο μαύρος τώρα χωρίς φρύδια. Καταστροφή. Ωραία. Και του λέει: μη στεναχωριέσαι, εντάξει, κατά λάθος έγινε, θα σου βάλω. Και του βάζουν το κάμερ για τα παπούτσια. Και του βάζουν το κάμερ εδώ έτσι. Και βρέχει. Και είναι ό,τι τσίπε στο παιχνίδι. Ό,τι να είναι έτσι, μαύρο. Σαν το σκητικό με την ύφη. Το πιο κουφό που με έχει πει, είχαμε το συγχωρεμένο το Μακρέι και πάμε Χαλκιδική. Και ξαφνικά βγάζει ένα τηλιακό. Δεν κάνω πλάκα. Έχουν πρόβλημα. Όχι γυαλίζουνε, γίνονται μοβ, λέει. Purple, purple. What the fuck are you doing? You are μαύρος, τέλος. Είσαι αμυντικός μαύρος. You are μαύρος, τέλος. Μαύρης εσαι, αγόρι μου, τελείως. Εμένα μου είχε πει μια φίλη για το σολάρι μου ότι οι μαύροι απλά γυαλίζουν. Γυαλίζουν, αυτό γίνεται λίγο μοβ, λέει. Τι μοβ. Purple. Purple. Ξέρεις τώρα, στη Χαλκιδική τώρα έχουμε πει τα μπυρώνια εκεί πέρα. Purple. Πώς δεν πνίγηκα. Ευτυχώς πατάω παντού. Παρόλο που είμαι δεινός κολυμπητής. Δεινός κολυμπητής. Υψηλή κολυμπάνε. Υψηλή κυμπάνε. Το έχεις δει το βίντεο του Γιαννούλη που τρέχει με έναν πολύ καλό παρόλο πυρονίκη. Κάνει μάχη. Το είδα. Που πέρασες από δίπλα. Ναι, αλλά ακυρώθηκε αυτός. Και σου είπα ότι... τον έπιασα. Και το λέω κάνει δήλωση και δεν κάνει. Δεν κάνει δήλωση. Τον έχω για μπούλινγκ. Ντροπή. Του παρόλο πυρονίκη. Ντροπή όμως. Να βγει στην κάμερα και να πει ότι ναι, είμαι εγώ. Εγώ ακυρώθηκα πρώτος. Όχι, την επόμενη μέρα ο βλάσφημος που ήταν τα Θεοφάνεια, Σταύρο, θα σε κάψει ο Θεός, Σταύρο, πρέπει να νηστεύσεις, Σταύρο, Σταύρε, είπε ότι θα πέσεις για το Σταυρό και θα βγάλεις Κοράνι. Το είπες. Το είπα. Το είπες. Το είπα. Υπάρχει, είναι καμένος. Έχω φίλο εγώ Παραολυμπιονίκη που είναι κέκικες, μέσα σε όλα τα άλλα, είναι αδερφός μου, δεν μπορώ να τον πειράζω, τον αγαπάω. Ωραία. Σαν τον καθηγητή φυσικής του στο Λύκειο μου το είχε πει. Όχι φύση στο Λύκειο, ρε. Είχε φέρει η μάνα μου μια φορά έναν να μου κάνει, μαλή, τον Γιώργο, φίλος της μάνας μου, να μου κάνει ιδιαίτερα στη φυσική και ήταν και εκείες. Δεν ήσουν καλό στη φυσική. Όχι. Δεν βασικά μισούσα την καθηγήτριά μου, θα το σκοτώσω. Και μάλιστα τον με βάζει μια ώρα με το κεκέ. Που δεν είναι μια χαρά άνθρωπο. Ο Μπομπέρ αλλά... να μα στείλει η τριάδα. Συνέχισε. Ναι. Πες την τριάδα, πρέπει να κλείσουμε. Ναι, ασχολούμαι τώρα λίγο με το live. Άντε, γιατί δεν βλέπουν τα παιδιά. Ναι, και. Star 24. Και ήμουν μία ώρα κλεισμένο με το κεκέ. Δηλαδή η χειρότερη ώρα τη ζωή μου, με διαφορά τη δεύτερη. Επίση τον Παολυμπιονίκη του πήγα τον πεθάνω κανονικά. Τον έβαλα και σε ένα σκηνικό που έπρεπε να προλογιάσει. Και δεν μπορούσε. Άντε, πάμε να γελάσουμε. Έλα, πες το, πού γελάμε. Δεν μπορώ να πω τη χειρότερη, θα το πω εκτός αέρα γιατί είναι χοντρό. Αλλά... ξεκινάει μια ιστορία και μετά το κόβει. Μετά λέει γιατί μας μετά πειράζουνε. Γιατί θα τον κόψουν γενικά. Κατάλαβε. Και θα είναι πρόβλημα. Ωραία, πες και την τριάδα τώρα η Κατερίνα. Να πάμε τα λεφτά μας. Τι παίζουμε. Δεν μου λέει, αρνείται. Δεν σε αγαπάει μάλλον, δεν σε συμπαθεί. Ποιο δεύτερο, μήπως δεν το συμπαθείς. Ποιο δεύτερο. Ένα φίλο μου γάβρο, σε λατρεύει. Γάβρο. Από πού. Από εδώ. Από εδώ, γάβρος. Από εδώ. Σοπα, ρε φίλε. Δεν δίνω λοιπά στοιχεία γιατί να μην την πέφτουν στον δρόμο του παιδιού. Δεν πειράζουμε κανέναν, πειράξαμε κανέναν ποτέ. Δεν είπα για σένα, είπα πάντα υπάρχει πρώτη φορά. Μας πειράζουν, δεν πειράζουμε. Σε πειράζουν. Θα μας δώσει τριάδα ο γάβρος. Δύσκολο. Δεν μας δώσει τριάδα. Δεν μας δίνουν τριάδα. Εντάξει. Είναι ένα πια πληγωμένος από Ρεάλ αυτές τις μέρες. Γιατί, αφού θα κέρδισε. Γιατί έπαιξε ένα καινούριο σύστημα στο στοίχημα, το οποίο δεν το ήξερα. Αυτό που σου λέω που βάζει πολλά πράγματα. Ναι. Να έχει τόσα κόρνερ, να ναι, πάει κίτρινη. Τα παίζουμε όλα, ναι. Και ενώ τα πιασε όλα, είχε βάλει κίτρινη στο Μαρτσέλο, αν δεν κάνω λάθος. Και δεν έφαγε. Ο οποίος, αν και έκανε το 3-1, λέει για την ομάδα του, ναι. Ο Κάγκουρας δεν έβγαλε μια φανέλα να πανηγυρίσει. Πήγε γκάλια στον προπονητή. Ναι, δεν πήρε κάτι. Χθες που έχω κόκκινη στην ΑΕΚ και είναι 12 φάσεις για δεύτερη κίτρινη, έχει βγάλει κίτρινη σε όλους. Ναι. Και είναι 12 φάσεις για δεύτερη κίτρινη. Και δεν βγάζει δεύτερη κίτρινη. Πώς ένιωσες. Έχει δίκιο ο Λευτέρης που δεν ασχολείται πλέον. Τι. Και εγώ έτσι ένιωσα. Όχι, όχι. Στο στοίχημα τώρα τελευταία. Δεν πάμε. Ζυγιούνται. Πάμε, πάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε την Κατερίνα που ήρθε και μας ομόρφινε εδώ πέρα πολύ. Τώρα είμαι και live. Είσαι και live. Πιστεύω ότι η καριέρα που έχω κάνει. Έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες της παραπονών φίλων και γνωστών. Περίμενα να το γυρίσουμε σε συνέντευξη τώρα. Και... ποια είναι τα επόμενα σας πλάνα.
Λάνα, αυτή τη στιγμή πες και εσύ μέσα στο κάδρο, μην είμαι μόνος μου. Μπαίνω στο κάδρο. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε πάρα πολύ το gpavlapoint.gr. Είναι ένα ωραίο. Εκεί θα φωτογραφηθώ. Εκεί θα φωτογραφηθείς. Τέλεια. Και θα σου πάρουμε μια ωραία συνέντευξη. Να τα πεις και όλα. Όλα. Να σου πεις τι κάνεις. Άμα τα πω όλα θα έχουμε πρόβλημα. Πίστεψέ με. Πες τα μισά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας.